Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, δύο εισαγωγικά λόγια. Ε, Αντώνης Παπαγενίδης, ε, ήθελα να σας καλωσορίσω υπό τρεις τουλάχιστον ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα, ως εκπρόσωπος των εκδόσεων Οικονομία, οι οποίες χαίρονται που φιλοξενούν σε αυτές τις εκδόσεις το βιβλίο του Θανάση Πανδρόπουλου, θα δείτε περί πρόκειται. Όσοι από δεν το έχετε συναντήσει, συναντήστε το, είναι στην είσοδο. Δεύτερη ιδιότητα με τον Θανάση Τοδοπανδρόπουλο, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, έχουμε περάσει πολλά, προς πολλά πολλά χρόνια, μαζί σε ένα εγχείρημα που ήταν ο οικονομικός ταχυδρόμος της παλιάς εποχής και τώρα ακόμη συναντιόμαστε στις διπλανές στην Λαξεμπορική, αλλά αυτό είναι παρονυχίδα μπροστά στην κοινή εμπειρία του οικονομικού ταχυδρόμου. Η τρίτη ιδιότητα είναι ότι υπήρξα, όπως και ο Θανάσης, δημοσιογράφη στο εγχείρημα του οικονομικού ταχυδρόμου του Γιάννη του Μαρίνου, περί του οποίου ουσιαστικά το βιβλίο αυτό, το οποίο σήμερα θα παρουσιάσουμε ή θα συζητήσουμε, ένα βιβλίο στο οποίο ο του, ο Θανάσης, κυριολεκτικός έχει σβήσει τον εαυτό του για να φέρει στο προσκήνιο το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος και κυρίως τις σκέψεις, το στίγμα της σκέψης του Γιάννη Μαρίνου. Ο Θανάσης θα σας εξηγήσει τον ευρηματικό, ιδιαίτερο ή περίεργο τίτλο το ακατάλληλο για Σουρθοκαμήλους. Ας μου επιστραπεί μία μικρή πρόσθετη εισαγωγική παρατήρηση σε παρουσίαση της πορείας του Γιάννη του Μαρίνου πριν από ένα κάποιο καιρό. Ακούσαμε έναν καλό φίλο, που επίσης κάποτε δούλευε στον οικονομικό, τον Καπράνο, να λέει ότι στην εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 70, 80, 90, ο οικονομικός ταχυδρόμος ήταν κάτι σαν το Ευαγγέλιο και το διόρθωσε για να το ανεβάσει ακόμη περισσότερο, κάτι σαν το Κοράνι. Ε, Μπορεί να ήταν κάτι το ιδιαίτερα εξωτερικό, προβεβλημένο ο οικονομικό ταχυδρόμο, αλλά ήταν το ακριβώ αντίθετο. Δηλαδή δεν διεκδικούσε την αυθεντία, είτε τη μία είτε την άλλη, η μία κόβει κεφάλαια, η άλλη λιγότερο, αλλά άνοιγε συζήτηση, ευρύτατη συζήτηση, στην οποία φιλοξενούνταν πολύ αποκλίνουσε απόψει. Όμω, και αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο. Και ο λόγο στο Θανάση. Όμω η κεντρική σκέψη του οικονομικού είχε καθοδηγούντα και όχι καθοδηγητή τον Γιάννη Μαρίνο από, την, από το καταστάλαγμα της δουλειάς του οποίου είναι το κύριο υλικό του βιβλίου που θα σας παρουσιάσει ο συγγραφέας. Κάναμε την αντιστροφή τη συνήθου τάξεω των πραγμάτων, όπου παρουσιάζουν οι άνθρωποι που έχουν να μιλήσουν για το βιβλίο και καταλήγει ο συγγραφέα. Ο Θανάσιο Παπανδρόπουλο θα σα παρουσιάσει τον πυρήνα τη σκέψη του, μετά θα έχετε τοποθετήσει από διάφορε είμαι βέβαιο πτυχέ, ακριβώ με τη λογική που είχε ο παλιό Οικονομικό Ταχυδρόμο, και στο τέλο ελπίζουμε να πείσουμε τον Γιάννη Το Μαρίνο και αυτό να τοποθετηθεί. Εν πρώτη, Θανάσιο Παπανδρόπουλο. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Ο οικονομικός ταχυδρόμος, αν κυκλοφορούσε σήμερα, θα ήταν 94 ετών. Ο Γιάννης Μαρίνος χρημάτισε διευθυντής του 31 χρόνια και εγώ ξεκίνησα τη συνεργασία μου το 1964 μια περίεργη ημερομηνία την 4η Αυγούστου και γνώρισα τον Γιάννη Μαρίνο ενάμιση μήνα μετά όταν επέστρεψε από τις διακοπές του στη Σαντορίνη που σημαίνει ότι γνωριζόμαστε ε, 56 χρόνια. <coughs> Βέβαια διέκοψα την περίοδο της δικτατορίας στην συνεργασία μου με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο όντας στο Βέλγιο για τον απλό λόγο ότι δεν είχα τίποτε να, να γράψω. <coughs> Όχι γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τον οικονομικό ταχυδρόμο. Δεν ήταν δημοσιεύσιμο εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Ε, επανήλθα το 1977 και η συνεργασία μου διεκόπη την 1η Ιουλίου του 2004 ημερομηνία του κλεισίματος του περιοδικού. Το βιβλίο το έγραψα διότι θεωρώ ότι ο οικονομικός ταχυδρόμος, η ένδοξη περίοδος του, ήταν αυτή που αρχίζει το 1974, <coughs> παίρνει μία ιδιαίτερη διάσταση στις αρχές του 1980 και τελειώνει κάπου μεταξύ 1995 και 2000. Εάν διαβάσετε τα κείμενα που επέλεξα να δημοσιεύσω για να ηχνογραφήσω την προσωπικότητα του Γιάννη Μαρίνου, θα δείτε ότι όλα τα κείμενα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για κύρια άρθρα σε οποιαδήποτε σοβαρή εφημερίδα σήμερα, απλώς αλλάζοντας ε, κάποιες ημερομηνίες. Τι σημαίνει αυτό. Μία πολύ σοβαρή διαπίστωση ότι δυστυχώς ζούμε σε μία κοινωνία η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ακίνητη. Και οι ακίνητες κοινωνίες υπάρχουν συγκεκριμένα αίτια για την ακίνησία τους. Ποια είναι λοιπόν τα αίτια αυτά. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τα επισημαίνει ο οικονομικός ταχυδρόμος, τα επισημαίνει ο διευθυντής του, τα επισημέναμε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε οι λίγο περίεργοι τύποι της δημοσιογραφίας για τον απλούσα το λόγο ότι σε μεγάλο βαθμό ο οικονομικός ταχυδρόμος διέψευδε αυτά τα οποία άλλα μέσα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ότι ήταν η πραγματικότητα. Δηλαδή σε μια εικονική πραγματικότητα ερχόταν ο εικονικό ταχυδρόμο και έλεγε: Όχι, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Εξού και ο στρουθοκαμιλισμό. Η έκφραση στρουθοκαμιλισμό, η οποία ξεκίνησε στι 8 Μαρτίου του 1990, πριν 30 χρόνια, στο ειδικό αφιέρωμα, στο ειδικό ετήσιο αφιέρωμα του Οικονομικού Ταχυδρόμου και στο κύριο άρθρο του Γιάννη Μαρίνου που έφερε τον τίτλο «Η στρουθοκαμιλική πορεία της Ελλάδος σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο που την αφήνει στο περιθώριο». Τίτλος 8 Μαρτίου του 1990. Τι έλεγε το άρθρο, Πρώτον, ηχνογραφούσε την κατάρρευση, μιλάω 1990, έτσι. Έχει αρχίσει η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και επίκειται η κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως. Άρα, καταραίει μία πραγματικότητα την οποία ο οικονομικό ταχυδρόμος περιέγραφε επί μία δεκαετία και πλέον και την περιέγραφε με αδρές πινελιές και με συγκεκριμένα γεγονότα. Προσωπικά είχα δημοσιεύσει υπό συνθήκες ίβρεων και διαφόρων συνωμοτικών θεωριών συνεντεύξεις από αντιφρονούντες, από ανθρώπους οι οποίοι είχαν βίωναν τα καθεστώτα και εξηγούσαν περί σε επρόκειτο. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα κατέρευσε. Από την άλλη μεριά, την ίδια περίοδο, αρχίζει μία σοβαρή ανακατάταξη γεωπολιτική, όπου ο Οικονομικός Ταχυδρόμος ήταν το πρώτο περιοδικό που περιέγραψε με συγκεκριμένα στοιχεία ποιος θα είναι ο ρόλος της Κίνας το 2020. Περιγράψαμε με συγκεκριμένες πινελιές τι συνέβαινε και τι επιπτώσεις αυτό θα είχε. Αυτό το βιώνουμε σήμερα. Και επιπλέον εξηγήσαμε και με αυτό θα κλείσω ποια ήταν τα αίτια της ελληνικής κακοδαιμονίας την οποία συγκάλυπτε μία πλασματική ευημερία που ήταν αυτή της καταναλώσεως με δανεικά. Η ελληνική οικονομία, κυρίες και κύριοι, ακόμα και σήμερα, ο σχηματισμός του αέπτης, ο σχηματισμός του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και ας με διαψεύσει ο κύριος πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι εδώ παρόν, ή ο Γιώργος ο Καλαμότουσάκης, σε ποσοστό ή ο γιωργος ο σακης σε ποσοστο η η μιράδα εξαφα σε ποσοστό, ή ο Κωνσταντίνο ο σε ποσοστό 80% και πλέον είναι η κατανάλωση. Δεν μπορεί μία οικονομία να έχει 80% κατανάλωση. Είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, άρα είχαμε ένα σοβαρό παραγωγικό πρόβλημα, το οποίο κανείς δεν ήθελε να λύσει για έναν απλό λόγο. Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, πάσχει από διχόνοια. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Η διχόνοια. Ο Γιώργος Δερτιλής στο βιβλίο του μιλάει επτά πτωχεύσεις, δύο εφήλοι πόλεμοι, τρεις πόλεμοι. Σε 200 χρόνια του χρόνου γιορτάσουμε 200 χρόνια. Έχει κανείς συλλάβει... Τι είναι αυτή η γιορτή του 1821. Τι έγινε το 1821. Και ποια σχέση έχει το 1821 με σήμερα. Το 1821 στην Ελλάδα αρχίζει η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τι σημαίνει η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σημαίνει μία νέα πρόσθετη ήττα για μια συγκεκριμένη ιδεολογία, για μια συγκεκριμένη θρησκευτική κατάσταση, για ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση. Ποιος είναι, ποια είναι η πρώτη ζώνη, η Ελλάδα. Για μία ακόμη φορά. Τότε ναι μεν επεκράτησε στην Ελλάδα το καθεστώς το ευρωπαϊκό, ναι μεν επεκράτησε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός με πολλά ερωτηματικά, το θέμα είναι ότι εκ νέου τίθεται το ίδιο πρόβλημα σήμερα. Κατά συνέπεια, εάν τότε η Ελληνική Επανάσταση κατέληξε σε εμφύλιο πόλεμο, αυτό που πρέπει να αποφευθεί σήμερα είναι η διχόνοια να μας δημιουργήσει νέα προβλήματα τη στιγμή που επανασχεδιάζεται ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης, τη στιγμή που επανασχεδιάζεται η παγκόσμια οικονομία με νέους παίκτες οι οποίοι έχουν απαιτήσει, έχουν σοβαρές απαιτήσει και οι οποίες, τις οποίες απαιτήσει θα προσπαθήσουν να τις ικανοποιήσουν όπως μπορούν. Από αυτήν την έννοια το μήνυμα του Γιάννη Μαρίνου στον επίλογο του βιβλίου είναι ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διχόνοια και να βρούμε μέσα από κοινέ πολιτιστικές ρίζες, μέσα από κοινέ αρχές, να βρούμε μία νέα πνοή ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε προκλήσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές για μας και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Μιλώντας για την ακίνητη κοινωνία, ο Θανάσης ο που κατάφερε στο τέλος να βρει και μία αισιόδοξη κατακλίδα, κάτι δύσκολο στο βιβλίο αυτό, το οποίο λέει πράγματα όχι εύκολα, όχι εύπεπτα, όμως σταθερά επανερχόμενα, μιλώντας για την ακίνητη κοινωνία, περιέγραψε ταυτόχρονα και την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα πράγματα και η ακινησία την οποία κουβαλάει η κοινωνία αυτή, έρχεται σε επικίνδυνη τριβή με την ταχύτητα αλλαγή των πραγμάτων. Μιλώντα δε για την ανάγκη ενό μίνιμουμ συνένεση, σε ώρε, σχεδόν ώρε, πάντω μέρες, άντε εβδομάδε, στι οποίε το γεωπολιτικό ξεφεύγει όλο και πιο γρήγορα, μα κάνει όλου να σκεφτούμε. Αυτή ήταν η εισαγωγική τοποθέτηση, η οποία σα έδωσε μια γεύση του βιβλίου. Τώρα θα πάμε στην σοφία των οργανωτών και στη σειρά των ομιλητών, όπω εμφαίνονται στην, στην πρόσκληση. Να σημειώσω μόνο ότι ο Γιώργο Παπα-Νικολάου του, του Media Today Group είναι θύμα τη γρήπη τη εποχή. Ελπίζω όλοι να την περάσουμε ήρεμα αυτή τη χρονιά και από πλευρά γρήπη. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ, θα μα ακούσετε. Θανάζη Διαμαντόπουλο. Εμφαίνεται καθηγητή πολιτική επιστήμη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ήδη πληροφορούμε, ή μάλλον βλέπω, το και στην τσέπη μου, ότι έχει εκτραπεί και προς την συγγραφή, την λογοτεχνική συγγραφή. Πάντοτε υπήρξε δυναμικός στην τοποθέτησή του στα δημόσια πράγματα. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω πώς θα προσεγγίσει το βιβλίο αυτό του Θανάση Παπανδρόπουλου για τα γραφόμενα του Γιάννη Μαρίνου, του οποίου έκπαλε, είναι και αυτός φίλος, ο κ. Διαμαντόπουλος. Ε, κύριε Παπαγιανίδη, όταν είπατε ελπίζω να την περάσουμε όλοι, εννοούσατε τη γρήπη και λέω είναι περίεργη ευχή να το έφτιαστε αυτό. πρέπει να σας πω όταν είχα την τιμή να αρθογραφώ στον οικονομικό ταχυδρόμο ε, ειλικρινά, και είναι πολύ αργά τώρα σε αυτή τη φάση ζωή μου να εκτραπώ στι κολακίε θαύμαζα την οξυδέρκεια, την οξύνια και την πένα σα. Όσον αφορά δε, τον κύριο Παπανδρόπουλο, τον οποίο τον ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει, ε, σε γνώρισα θανάστε, δεν θα το θυμάσαι στι εκδηλώσει του, του κούσου μου του. Αντώνη Ρωσόπουλου και είχα πει από τότε να δύο αυθεντικές εκφράσεις του ελληνικού ευπατριδισμού, δύο πραγματικοί ευπατρίδες. Σας ευχαριστώ για την τιμή και τη χαρά. Η χαρά μου πολλαπλασιάζεται από το γεγονό ότι παρευρίσκονται και κάποιοι νέοι και κάποιοι πιο νέοι από του νέου, όπω κάποιοι συμφοιτητέ μου που είναι παρόντε. Και γιατί πρόσφατα συνειδητοποίησα και ανήρτησα ότι συμπληρώσαμε 50 χρόνια αφού το μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο. Και επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο όταν θα συμπληρώσουμε 100 να είμαι απασχολημένο, σα παρακάλεσα να βρεθούμε κάπου και είναι μια ευτυχή συγκυρία. Κυρίε και κύριοι, είναι δύσκολο να πω πόσα προσωπικά οφείλω στο Γιάννη Μαρίνο. Ε, όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι πάντα είχα ένα δέος για του δασκάλου μου. Ακόμα και όταν αποχαιρέτησα τον πατέρα μου, τον παρακάλεσα να μεταβιβάσει τα σέβη μου δασκάλο μου. Ο Γιάννη Μαρίνο υπήρξε ο πιο αυθεντικό μου δάσκαλο, όχι με την τυπική, αλλά με την ουσιαστική έννοια του όρου. Ε, μου διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τι σκέψει μου. Πολλέ πηγέ τη σκέψη μου. Πρώτα απ' όλα την λογική της απλής αριθμητικής. Ότι μια οικογένεια, ένα θεσμό, ένα κράτος δεν μπορεί να ζει εάν μακροπρόθεσμα ε, οι δαπάνε του είναι πιο πολλές από το κεφάλαιο ή τα, αυτά που παράγει. Ε, αυτή η λογική της απλής αριθμητικής ήταν αναπόφευκτο να ιτηθεί από τη λογική των πολιτικών και του πολιτικού συστήματος, όπου είχαν τη λογική του πολλαπλασιασμού των προσδοκιών, της πρόσθεσης δυσκολιών, της αφαίρεσης αναπτυξιακών δυνατοτήτων και της διαίρεσης του κοινωνικού ιστού. Και μιας και έγινε ήδη αναφορά στις διαιρέσεις που έχουν παραχθεί από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, φοβάμαι ότι υπάρχει μία Καινούργια είναι τη γενέση: οι Έλληνε διαιρούνται αυτή τη στιγμή άλλη μια φορά στου εθνοπροδότε που είναι έτοιμοι να προσφύγουν στη Χάγη και στου στους εθνοπατριώτε, οι οποίοι διακηρύσουν ότι έχουμε το δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο με το μέρο μα, αλλά ερήμη του δικαιοδοτικού οργάνου που το αποδίδει, διότι εμεί το έχουμε θεώθεν και μεταφυσικά. Κατά δεύτερο, ο Γιάννη Μαρίνο νομίζω με εμπλούτησε με τη λογική τη συνέχεια του χρόνου για τους πολιτικούς ο χρόνος ήταν ή τέλειωνε σήμερα ή το πολύ τέλειωνε την ημέρα των επομένων εκλογών. Ο Γιάννης Μαρίνος μάθαινε την ελληνική κοινωνία και ανάμεσα τους και εμένα να βλέπω πέρα από τον ορίζοντα των επομένων εκλογών. Λειτουργήσε λιγάκι σαν κοδονοκρούστη, μάλλον σαν καμπανάκι κινδύνου από το μέλλον στη λογική του δόση μην σήμερα που κυριάρχησε. Και επίσης, κάτι που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, λειτουργήσε ως φωνή των ανοργάνωτων πολλών και κυρίως ως φωνή των αγοροδίαιτων υλότων, των υλότων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι υφίστανται τη συστηματική απομίζηση σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους... Κρατικοδίητου, θεωρήθηκε απολύτω λογικό ένα υπουργείο να οργανώσει δείπνο 16.000 ευρώ για τους υπαλλήλους του υπαλλήλου του, δαπάνε αρχικά τουλάχιστον μέχρι που ξεσηκώθηκε η κοινωνία τη κοινωνία. Ε, και ακόμα περισσότερο ήταν και η φωνή των ομήρων των μεγάλων αστικών κέντρων, είτε εργαζόμενων είτε διακινούμενων, οι οποίοι έπρεπε να υφίστανται την κατοχική συμπεριφορά τον κατεπάγγελμα διαμαρτυρωμένων και τον κατεπάγγελμα διεκδικούντων που ήθελαν να το κάνουν με μια περίεργη αντίληψη της σταγματικής διάταξης περί δικαιώματος του, του συνέρχεσθε μέσα από ακινητοποίηση και ομοιρία όλων των δραστηριοτήτων της κοινωνίας. Ήταν όλα αυτά ο Γιάννης Μαρίνος, ο οποίος τόλμησε να μιλήσει ειδικά για τους κρατικοδίαιτους με τον πολύ σκληρό, αλλά όχι τελείω αναλυθεί όρο του στρατού κατοχή επί τη ελληνική κοινωνία. Θα τολμούσα να του κάνω μια παρατήρηση, να του πω ότι δεν ανέδειξε παρκώ ότι αυτό έγινε, γίνεται και φοβάμαι θα εξακολουθήσει να γίνεται και με την επικουρία τη ελληνική δικαιοσύνη, η οποία έχει μια τελείω προνομιακή αντίληψη για τα δικαιώματα των κρατικοδίαιτων, λε και έχει αναλύψει, Ανακαλύψει τη λεγόμενη αυτή που εγώ έχω ονομάσει η χειοπονική δικαιοσύνη, όπου Υπάρχουν στον τόπο μας δέντρα, από τα οποία εκφύονται 500 ευρώ και όχι φύλλα και τα διανέμει αδαπάνως και αστοχάστως προς κάθε λογή διεκδικούντων ή διεκδικουσών κατηγοριών του δημοσίου τομέα, μη αναλογιζόμενη ότι αυτό σημαίνει αν μη τι άλλο αποστέρηση άλλων και κυρίως των μη οργανωμένων, μη συνδικαλισμένων, μη ισχυρών ε, θυμάτων. Ε, στο βιβλίο μέσα Υπάρχει από τον ακαδημαϊκό ε, τον χαρτορούσο Ρούσο η αναφορά στους κατά ε, Γιάννη Μαρίνο τέσσερις λιμεώνες, τέσσερις αστείες ε, κακοδαιμονίας, τέσσερα καρκινόματα θα μπορούσε να πει. Πρώτον αναφέρονται οι πολιτικοί, οι άνθρωποι του βραχαίου ορίζοντος, ε, αυτοί οι οποίοι παρήγαγαν μία γλώσσα ως πλώσιο ρεπερτόριο καθιερωμένων ψευδών. Ψευδών που κολακεύουν, αλλά δεν αντανακλούν την αλήθεια. Δεύτερον, οι συνδικαλιστές. Ίσως αυτή τα χρόνια της μεταπολίτευσης, και ειδικά η κρατικοδίαιτη, υπήρξαν οι, οι δυνάστες, οι σύγχρονοι, οι, σύγχρονοι, οι σύγχρονοι, τύρανοι, αλλά το κατάφεραν να είναι και ταυτόχρονα και εκφραστές μιας κοινωνικής εθελοδουλείας. Θυμάμαι έναν ανώτατο συνδικαλιστή της ΔΕΗ, για τον οποίο αργότερα η έρευνα του αρμόδιου όρου επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης εντόπισε κάπου 40 εκατομμύρια δαπάνες δημοσίων σχέσεων, για όσου θυμόνται 13,5 δισεκατομμύρια παλιέ δραχμούλε μέσα σε λίγα χρόνια, και ο οποίο καταδικάστηκε γι' αυτό, σε μια τηλεοπτική μας εμφάνιση να ακούω έναν παρευρισκόμενο κορυφαίο τότε υπουργό του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος είναι και σήμερα υπουργό, ο οποίος εξέφραζε την τιμή του κινήματος που περιλάμβανε στους κόλπους του ένα τόσο σημαντικό συνδικαλιστή, δηλαδή μια βέλα κατά την ταπεινή μου άποψη της κοινωνίας που ανέβαζε και κατέβαζε τους διακόπτες ηλεκτροδότησης κατά βούληση και βλέπουμε αυτά να παράγονται πόσο τραγικό θεωρήθηκε πως κάποιοι υπάλληλοι των μέσων σταθερής τροχιάς μετετάχθησαν στα εκδοτήρια και έπρεπε γι' αυτό να ταλαιπωρηθεί μια κοινωνία κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Τρίτον, ε, αυτού οποίου αναδεικνύει ο Γιάννη Μαρίνο ω τρίτο λιμεό, ω τρίτη βέλα, είναι οι υπεύθυνοι για την παιδεία. Τολμώ να πω ότι μαζί, ίσως σύγχρονα, ίσως να προηγήθηκα και λίγο, με τον Γιάννη Μαρίνο, είχα αναδείξει για το καρκίνωμα τη Επιτηρίδα. Δηλαδή σκην... Και το οποίο, νεότερη εκδήλωση του οποίου είναι η μη κρίση. Η μη κρίση με την έννοια όχι τη αλλά τη μη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία κοινωνία χωρί κρίση των εκπαιδευτικών με ακρισία είναι μια κοινωνία της, της απαιδευσία. Και θυμάμαι με συγκίνηση, ο Γιάννης Μαρίνος μου είχε παραχωρήσει μια δεύτερη στήλη πέρα εκείνη όπου ανέπτυσα τις πολιτικές μου απόψεις στον οικονομικό ταχυδρόμο, που την, ανομαζόμα, την ονομάζα, ονομάζαμε με κεφαλαία γράμματα, για να μην φαίνεται που πιένει ο τόνος, χάρη παιδιά ή παιδείας με το ε εντός παρενθέσεως, όπου προσπαθούσαμε να διακομωδήσουμε ή να αναδείξουμε Διακομωδώντα τι παθολογίε του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματο, που είναι το πιο μακροπρόθεσμα δρόν, ο πιο μακροπρόθεσμα δρόν διαβρωτικός παράγοντας της ελληνικής κοινωνίας. Ε, και τέλος, τους δημοσιογράφους. Εδώ θα τολμήσω να πω στο Γιάννη Μαρίνο ότι τις Τη έντιμη, τη γενναία αυτή αυτοκριτική για τον κλάδο του είχε προηγηθεί ο Μακαρίτη ο πατέρα μου, που το 1946 ω Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου αποκαλούσε του δημοσιογράφου του διαπιστευμένου του Υπουργείου του ω ε, 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 οργανωμένη σπήρα εκβιαστών νομίμω λειτουργούσα. Η διαφορά είναι ότι, και αυτό κάνω μια μικρή κριτική, δεν είμαι ο τελευταίο. Που θα υποβαθμίσω το ρόλο των δημοσιογραφικών λειτουργών και ένα τέτοιο μεγάλο δημοσιογράφο, με τον παιδαγωγικό του ρόλο, τιμούμε σήμερα. Και υπήρξαν και άλλοι μεγάλοι δημοσιογράφοι, όπω ο αείμνητο Κωνσταντίνο Καλιγά. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, όταν ο, ο, ο Γιάννη Μαρίνο μιλάει για αθέμητη άσκηση επιρροή από του δημοσιογράφου και αναφέρεται στο βιβλίο, νομίζω υποβαθμίζει την πραγματικότητα. Δεν υπήρξε αθέμητη άσκηση επιρροή, υπήρξε εμπορία επιρροή. Με πολύ και βλέπουμε ακόμη και σήμερα πόσο αυτονόητο θεωρούμε ο κρατικό προπολογισμό, χωρί καμία αντίδραση. Και από που να υπάρξει άλλωστε η αντίδραση, να χρηματοδοτήσει ακρήτω και αδιακρήτω όλα τα έντυπα από τον ντοκουμέντο μέχρι τα άλλα, τα λιγότερο καταγγελτικά. Να το πω έτσι, για να μην έχω άλλο χαρακτηρισμό που θα μου δημιουργούσε και ποινικέ εμπλοκέ, ε, ει του αέναου θύματο του φορολογούμενου. Ε, και κάτι ακόμα. Α, νομίζω όμως ότι ίσως τότε δεν είχε εκδηλωθεί τόσο πολύ ο Γιάννης Μαρίνος δεν αναδείξε το πέμπτο λιμεώνα του ελληνικού πολιτικού συστήματος και το λέω με πολύ μεγάλο πόνο γιατί αυτή την επιστήμη πρωταρχικά σπούδασα από οικογένεια νομικών και δικαστών προέρχομαι αλλά το δικαστικό σώμα το οποίο έφτασε στο σημείο να επιδικάζει αναδρομικά μόνο δι' αυτούς για πενταετία, σε όλους τους άλλους για διετία, άνω των 400.000 ευρώ. Και κάποιοι μάλιστα προσέφηκαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να τα πάρουν με το κοφορία αδικοπραξία και όχι όπω είχε κρίνει το Συμβούλιο Επικρατεία, στο οποίο ήδη μετήχαν με τη μικρότερη τοκοφορία ε, που είχε προβληθεί από τα διοικητικά δικαστήρια. Συγκεφαλαιώνοντα, θα έλεγα ότι ο Γιάννη Μαρίνο και αναδεικνύεται από το βιβλίο του Θανάση Παπανδρόπουλου, υπήρξε ένα ποιητή του πραγματισμού. Αν και ένιξε οι έννοιε ποιήση και πραγματισμό ενέχουν μία αντιφατικότητα. Και ανέδειξε και κάτι άλλο. Ε, ότι πρέπει να υπάρχουν όρια στην ελευθεροτυπία. Ε, αν τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι ένας πολιτικός έχει καταξιωθεί για την αυτοθυσία, παρά τις χαρακτηρολογικές δυναμίες, για την αυτοθυσία με την οποία προσπάθησε να προστατεύσει τον τόπο και θα τον ονόμαζα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν μπορώ να του συγχωρήσω όμως ότι την εποχή που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήθελε να ποινικοποιήσει, την απαρακόλλητη άσκηση δημοσιογραφίας από το 17 Νοέμβρη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τότε ε, ε, μιλούσε για τρομονόμο που παραδιάζει το Σύνταγμα. Ο Γιάννης Μαρίνος είχε το θάρρος να μιλήσει και για όρια που πρέπει να υπάρχουν και όχι μόνο με βάση τη διοντολογία. Ε, θα μπορούσα να φέρω πάρα πολλά, αλλά μην κάνω κατάχρηση, ε, να πω ότι συνεργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά σε μία επιτροπή η οποία προετοίμασε τη συνταγματική αναθεώρηση που κάκια πετάχτηκε στα σκουπίδια του 2008, όπου τότε νομίζω πρώτο εκτό κάθε συγκυρία και ο Γιάννη Μαρίνο είχε το θάρρο και δημόσια να μου αποδώσει την τιμή τη ιδέα, αλλά να πει ότι την αποδέχτηκε η Επιτροπή, να ζητήσω την αποσύνδεση τη προεδρική εκλογή από τη δυνατότητα πρόορη διάλυση του Κοινοβουλίου. Θα μα είχε γλιτώσει από δύο πρόορε εκλογέ και του 9 και φυσικά του 15 και μάλιστα χωρίς να πάμε σε αυτό που πήγαμε σήμερα στην μονο, δυνατότητα μονοκομματικής ή, μονο, ή μονοπαραταξιακής ανάδειξης ενός θεσμού εξορισμού, του φορέως ενό θεσμού που είναι εξορισμού υπερκομματικός. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο Γιάννης Μαρίνος πολέμησε και κάποιους μύθους. Για παράδειγμα, ότι κάποιοι έχουν εξορισμού το ηθικό πλεονέκτημα. Και να πω ότι και στην Ελλάδα και διεθνώ, αυτοί που δεν σεβάστηκαν, τουλάχιστον τα τελευταία 45 χρόνια που κρατάει η ελληνική μεταπολίτευση, του κανόνε του παιχνιδιού, ήταν, άσχημα, ήταν στα δεκαετία του 80 ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Φρανσουά Μιτεράν, οι οποίοι την τελευταία στιγμή, εν ώψη εκλογική του συντριβή, άλλαξαν του όρου του παιχνιδιού. Ενώ δεν το έκανε ούτε ο Ράλης το 81, ούτε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993, και εδώ αναφέρω μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Γιάννη Μαρίνο τότε, όταν το ρώτησε ο Γιάννη Μαρίνο αν σκέφτεται να εισαγάγει, που ήταν πολύ εύκολο, την απλή αναλογική, και είχε πει χίλιε φορέ να χάσουμε παρά να διαλύσουμε το πολιτικό σύστημα. Και νομίζω ότι ο Μητσοτάκη, ο οποίο τόσο πολύ ασχολήθηκε για την αστεροφημία του, ήταν αυτό που έπρεπε να έχει αναδείξει και είναι αυτό που δεν ανέδειξε μέσα στι κατά την άποψή μου, άθλη συνεντεύξει του στον Παπαχελά που έκαναν κακό στην αστροφημία του. Και τέλος, επειδή δεν θα ήθελα να κλείσω μία... Α, να πω επί... ναι, μία τόσο διθεραντική παρουσίαση, χωρίς να είμαι και λίγο κριτικός, μπορώ να πω ο Γιάννης Μαρίνος είχε το θάρρος πάντα τη τολμηρή άποψη, αλλά ήξερε να φυλάει και τα νότα του ή να κρατάει και πολιτικές ισορροπίες. Και προϊόν αυτών των ισορροπιών υπήρξε η δική μου συνεργασία με τον οικονομικό ταχυδρόμο. Μη είχε πάρει μια φορά στις αρχές δεκαετίας του 80 και μου λέει σκέφτομαι να δημιουργήσω μια στήλη που θα λέγεται η άλλη άποψη νομίζω, ε, η τρίτη άποψη, η οποία λέει θα γράφεται να αλλάξει. Ο Κώστας Καραμαλής που δεν είχε μπει τότε στην πολιτική, ο Νίκος Παπανδρέου και ένας που δεν είχε βαρύ όνομα βέβαια, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος. Οι άλλοι δύο αρθρογράφησαν από μία φορά. Εγώ αρθρογράφησα καμιά δεκαπενταριά χρόνια σχεδόν αδιαλείπτος τότε, προϊόν αν θέλετε, μιας διάθεσης για συνδυασμού ενδεχομένω του γνωστού με το άγνωστο. Και μία μόνο κριτική σε μια παρακολούθηση που έχω να κάνω δεκαετιών στο Γιάννη Μαρίνο θα έκανα, όταν το 1992 αναδείχθηκε η Ολυμπιονίκη η Βούλα Πατουλίδου, είπε ο Γιάννη Μαρίνο, εάν είχε την έμπνευση τη στιγμή που η προβολή Τη συμφιλίου του αστραμμένη πάνω τη να έλεγε Η Μακεδονία είναι ελληνική, τότε θα είχε προσφέρει αναποτίμητη εθνική υπηρεσία. Είναι η μόνη φορά που νομίζω ο Γιάννη Μαρίνο υπήρξε θύμα των εθνικών μα μύθων, αλλά ένα, σε μια διαδρομή τόσο δεκαετιών, και αυτό μια φορά συγχωρείτε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, η, η, η συμφωνία του πάνελ, η εσωτερική συμφωνία ήταν ότι θα κινηθούμε στο δεκάλεπτο. Ο χρόνο, όπω ξέρετε, είναι εκτατό, ήταν λίγο πιο εκτατό. Ο Θανάση Παπανδρόπουλο το δικαίωμα του, το δικαίωμα του συγγραφέα. Ο Θανάση Διαμαντόπουλο το δικαίωμα του άκρα αριστερά ευρισκομένου. Εβρισκομένου ευρισκομένου, είπα. Ευρισκομένου. Λοιπόν, ε, να παρατηρήσω ότι επικαλέστηκε στην ουσία, χωρί τον τσιτάρι Γιώργιο Πανδρέου, αναφερόμενο στην πρόσθεση προβλημάτων, αφαίρεση Συμμάχων, πολλαπλασιασμό και τα λοιπά και διαίρεση του λαού. Κάτι το οποίο ζούμε με μεγάλο μπρίο, γιατί η Ελλάδα έχει αυτή την, την ιδιότητα. Σχετικοποιώντα το νέο, επίση απευθυνόμενο στου συμμαθητέ, συμφοιτητέ του, δείχνει πω το νέο μπορεί να είναι ερμηνεύσιμο με διάφορους τρόπους. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι το κρατό εμπαρόδο ότι ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η μαχητικότητα του λόγου δεν οδηγεί, και αυτό είναι ένα γνώρισμα του Μαρίνου, το οποίο αναδεικνύει το βιβλίο που μας φέρνει ο Θανάσης Πανδρόπουλος, δεν οδηγεί στην αδιαλαξία. Οδηγεί στη συζήτηση, ενδεχομένων, ενδεχομένως στην έντονη συζήτηση, όχι όμως στην κατεδαφιστική αδιαλαξία. Ερμηνευτικό κλειδί είναι και αυτό, διαβάζοντας το βιβλίο, ο καθένας μπορεί να σχηματίσει τη δική του άποψη. Περνώ τώρα ευθύ αμέσω στον λόγο στον κύριο Λεωνίδα Φίβο Κόσκο, ο οποίο είναι ο αμφιτρίων τη σημερινή βραδιά, δηλαδή μα δέχεται εδώ στο Hellenic American University. Υπήρξε και πρόεδρο του ΕΣΥΠ, επειδή η μνήμη μου δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ καλή, χρησιμοποίησα το, 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 τον δαίμονα αυτό για να θυμηθώ ότι ήταν το Εθνικό Συμβούλιο Ιδιωτική Πρωτοβουλία, το οποίο τον φέρνει σαν παρατηρητή και αναγνώστη Τη προσπάθειας του Οικονομικού Ταχυδρόμου της εποχής εκείνης... όπου όλοι λατρέψαμε, ο πληθυντικό είναι γενικός... την αγαθοποιό ε, συνεισφορά του κράτους... στο να ανακαλύψει την απόλυτη ανάγκη της ιδιωτικής πρωτοβουλία, Αυτό είναι το ΕΣΥΠ. Ε, με αυτή την εισαγωγική σκέψη του δίνω τον λόγο, κύριος Κόσκος. Ε, μια και υπενθύμησε ο, ο κύριος Παπαγιανόπουλος την ιδιότητά μου οφείλω να σας καλωσορίσω όλους σε αυτή την αίθουσα, η οποία έχει μια σχετικά βαριά ιστορία, με την έννοια ότι για μεγάλες περιόδους έχει φιλοξενήσει τα πιο καινοτόμα πνεύματα, τουλάχιστον στον τομέα του πολιτισμού, της αθηναϊκής κοινωνίας. σήμερα υποτίθεται ότι ναι, είμαι ο αμφιτρίων, αλλά θεωρώ ότι είμαι φιλοξενούμενος. Φιλοξενούμενος του κυρίου Μαρίνου. Διότι η σημερινή συνάντηση και το βιβλίο για το οποίο συζητάμε είναι ένα βιβλίο για τον κύριο Μαρίνο και για το ρόλο του στην ελληνική κοινωνία και στη διαμόρφωση ας πούμε, της περιθωριακής ελληνικής ιδεολογίας... της εποχής του 70 και επέκεινα. Γιατί τη λέω περιθωριακή... <laughs> διότι η φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και την κοινωνία... ήταν και είναι ακόμα περιθωριακή. Ε, σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι... αρκετοί, εν πάση περιπτώσει... Ε, που έχουν περιθωριοποιηθεί για την πίστη του σε αυτή την ιδεολογία και ο κύριος Μαρίνος ξέρει ήδη από την αντιπολίτευση που υπέστη εσωτερικά από τον Βόλ και την ιδεολογική τρομοκρατία που ασκούσαν άλλοι συνάδελφοί του από τα άλλα έντυπα του συγκροτήματος, το πόσο περιθωριακή είναι η ειλικρινής δημοσιογραφία, η μαχητική δημοσιογραφία και η πίστη στις φιλελεύθερες αρχές. Θεωρώ επίσης ότι είμαι φιλοξενούμενος του Θανάση Παπανδρόπουλου, διότι έγραψε αυτό το βιβλίο, ένα πολύ πυκνό βιβλίο, το οποίο δεν έχει νόημα να το διεξέλθει κανείς παρουσιάζοντάς το, έχει νόημα να το διαβάσει κανείς και να δει τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα... και στον επιχειρηματικό τομέα. Μας καλεί ο Παπανδρόπουλος που γράφει με προσωπική πίστη... και θαυμασμό για τον Γιάννη Μαρίνο... επειδή ο ίδιος ημερίζεται τις θέσεις του Γιάννη Μαρίνου... ο ίδιος συμμετείχε στη διαμόρφωση των θέσεων του οικονομικού ταχυδρόμου, ο ίδιος υπήρξε ένας μαχητικός δημοσιογράφος που συμμερίστηκε τη μαχητικότητα του Γιάννη Μαρίνου. Το βιβλίο είναι ένα συμπόσιο με την πλατωνική έννοια οικονομικής ιστορίας. Αναδεικνύει την ηθική διάσταση της οικονομίας, της οικονομικής επιστήμης όπως το έκανε ο οικονομικός ταχυδρόμος. Ηθική διάσταση που ξεκινάει, πηγαίνει ήδη πίσω στον ξενοφόντα και προχωρεί και στους κλασικούς ε, ε, της οικονομικής επιστήμης. Ταυτόχρονα, είναι ένα βιβλίο που διδάσκει τη μαχητικότητα, διδάσκει τον αγώνα, διδάσκει την πίστη, την αξιοπρέπεια, την αντικειμενικότητα. Όχι μόνο στη δημοσιογραφία, σε όλο το δημόσιο λόγο. Κάτι που ο δημόσιος λόγος στη χώρα μας το στερείται. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βιβλίο εκδίδεται από μέλος της οικογενείας Βοβολίνη. Τη συνεχίστρια της παράδοσης των αδελφών Βοβολίνη και της βιομηχανικής επιθεώρησης, που είχε μία διαφορά από τον οικονομικό ταχυδρόμο. Η βιομηχανική επιθεώρηση, αναμφίβολα, ήταν ένα όργανο προώθησης ειδικών ταξικών απόψεων και επιτευγμάτων, όχι με την έννοια την κακή που θα μπορούσε να δώσει κανεί σε κάτι, αλλά με την υγιή έννοια, διότι η βιομηχανία, ένας κλάδος διοκόμενος κατά σύστημα στην Ελλάδα, χρειαζόταν έντυπο, χρειαζόταν δημόσιο λόγο για να μπορέσει να εκδηλώσει τις απόψεις της και τις ανάγκες της προς το κοινό. Και υπήρξε και πρόδρομος αυτό το έντυπο, των εντύπων που βγήκαν στις καλύτερες εποχές του ΣΕΒ ή των εντύπων που κυκλοφορούσαν με πρωτοβουλία του Ιωβέ. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Διαμαντόπουλος στους τέσσερις ε, καταστρεπτικούς πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας, έτσι όπως προκύπτουν από τα κείμενα ε, του Οικονομικού Ταχυδρόμου και από την μαχητική δημοσιογραφία του Γιάννη Μαρίνου και των άλλων συνεργατών του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Νομίζω ότι δεν αποσιώπησε τις ευθύνες της αυτάρεσκης πολιτικής τάξης ο Γιάννης Μαρίνος τις επεσήμανε με αρκετά εμφανή τρόπο στην αρθρογραφία του. Όπως επίσης επεσήμανε την αυταρέσκεια της δημόσιας διοίκηση. Επεσήμανε το βαθύ κράτος της εκπαίδευσης. Το οποίο συμβαίνει και σε άλλες χώρες να υπάρχει. Διάβαζα πρόσφατα ένα βιβλίο για τη Θάτσερ, η οποία πέρασε από το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας και το οποίο βιβλίο ακριβώς επεσήμανε το πώς η Θάτσερ παρολίγο να πνιγεί στο βαθύ κράτος του Υπουργείου Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, όσοι έχουν μια εικόνα του τι συμβαίνει στην εκπαίδευση στη Γαλλία, πάλι θα θυμηθούν ή θα προσέξουν το βαθύ κράτος και το πόσο αυτό το βαθύ κράτος, αυτή η υπόγεια δύναμη των εκπαιδευτικών και των διοικούντων την εκπαίδευση υπονομεύει όλη την κοινωνία και την οδηγεί σε λάθος δρόμους, την οδηγεί στην καταστροφή. Γιατί και όλο το σύστημά μας προσανατολίζεται στην εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων. Τι είναι ο ψητακισμός, η παπαγαλία, παρά μία ε, άλλη μορφή της υποτιθέμενης αρχής της νομιμότητος, της προσήλωσης στο γράμμα των νόμων, στο γράμμα των διατάξεων, στο γράμμα των εγκυκλίων, που δεν επιτρέπει στο δημόσιο υπάλληλο, στον κρατικό λειτουργό, να κινηθεί παραπέρα. Δίθεν εν ονόματι της σωστής ε, και χρηστής διοίκησης. Συνδικαλιστές ο στρατός κατοχής. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει γίνει πια κοινός τόπος. Δεν ήταν όμως την εποχή που έγραφε ο Γιάννης Μαρίνος και η ομάδα του στον οικονομικό ταχυδρόμο και επεσήμενε ε, ε, αυτό το πρόβλημα. Κρατικοποίηση της κοινωνίας των πολιτών είναι ένα από τα σημεία τα οποία επισημαίνει ο Γιάννης Μαρίνο, επεσήμενε ο Γιάννης Μαρίνος και ο οικονομικός ταχυδρόμος. Πρέπει όμως να μιλήσουμε όχι μόνο για κρατικοδία του συνδικαλιστές και για κρατικοποιημένη κοινωνία, πρέπει να μιλήσει κρατικοδία τους, ε, ε, ναι, κρατικοδία τους συνδικαλιστές, πρέπει να μιλήσουμε και για κρατικοδία τους επιχειρηματίες. Η συνενοχή της επιχειρηματικής τάξης και η υποστήριξη της, του κρατικού μονοπωλίου μέσω μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων στον επιχειρηματικό κόσμο είναι εξίσου κατακριτέα με την στάση των πολιτικών, με τη στάση των κρατικών λειτουργών που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση τη χώρα μας. ο οικονομικός ταχυδρόμος και ο Γιάννης Μαρίνος. πρότειναν ήταν συνεχώς αλλαγή υποδείγματος. Εγκατάλειψη του υποδείγματος που αναδεικνύει το κράτος ως τη μοναδική κοινωνική δύναμη και επιτρέπει στο κράτος να φτάνει μέχρι τα μύχια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ιδιωτικής ζωής είναι από τα βασικά στοιχεία που ανέδειξε ο Γιάννης Μαρίνος και ο οικονομικός ταχυδρόμος. Την εποχή της μεγάλης μάχης, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στη δεκαετία του 80, συμπίπτει και η συνειδητοποίηση εκ μέρους του επιχειρηματικού κόσμου και κυρίως του μεγάλου του εκπροσώπου, του πιο οργανωμένου εκπροσώπου του ΣΕΒ, η ανάγκη να επιδιωχθεί αυτό το, αυτή η αλλαγή υποδείγματος. Και εκείνη την εποχή ιδρύεται το ΕΣΥΠ, το Εθνικό Συμβούλιο Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας, το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Παπαγιαννίδης προηγουμένως. Τι ήτανε το ΕΣΥΠ. Το ΕΣΥΠ εξέφρασε για ένα διάστημα την ιδεολογική αντίδραση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας απέναντι στην περιθωριοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Προσπάθησε να δώσει λόγο στους επιχειρηματίες, να τους εφοδιάσει με λόγο ο οποίος να γίνει και ιδεολογική σημαία ε, της ε, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, χτύπησε την ιδέα του κρατικού μονοπωλίου, αλλά και γενικότερα του μονοπωλίου, χτύπησε την ιδέα του κρατισμού και της κρατικοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, αλλά δυστυχώς έπεσε στο γκρεμνό της παιδείας. Οι μικροί επιχειρηματίες, χωρίς να πω ότι και οι μεγάλοι το είχαν καταλάβει το θέμα, οι μικροί επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να ακούσουν συνθήματα για ελευθερία. Δεν μπορούσαν να ακούσουν συνθήματα για αποδέσμευση και για χειραφέτηση του επιχειρηματία από τον έλεγχο του κράτους και κυρίως του κόμματος. Οι πελατειακές σχέσεις ακόμα και στα δάνεια που δινόντουσαν, ακόμα και στην υποστήριξη τους ελέγχους που γινόντουσαν, ήταν το πρότυπο του Έλληνα, του μέσου Έλληνα επιχειρηματία, μικρού, μεσαίου ή και μεγάλου. Και για να φτάσουμε στο να συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά, χρειάστηκε η επόδυνη κρίση της δεκαετίας, όπου δεν τη συνειδητοποίησαμε μόνιμα στην αλλαγή, δεν φτάσαμε να χειραφέτηθούμε από όλα αυτά, μας χειραφέτησαν πάλι οι ξένοι, οι εμπεριαλιστές, οι κατακτητές. Και χρειάστηκε να μας αφυπνήσουν αυτοί, διότι εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να παραγάγουμε αυτοτελή σκέψη αυτοτελεί προγράμματα και να διεκδικήσουμε την κυριότητα αυτών των προγραμμάτων. Δεν είχαμε την δυνατότητα μέχρι πρόσφατα να μπορούμε να αρθρώσουμε αυτοτελή πολιτικό και επιχειρηματικό λόγο, το που επιχειρηματικός λόγος είναι στην πράξη δεν είναι στα λόγια. μία άλλη μάχη που έδωσε ο οικονομικός ταχυδρόμος. Προσπαθώ να, να κρατήσω το χρόνο εκτός αν τον έχω περάσει και να δώσω μερικές... Ε, ε, να φωτίσω μερικά σημεία από το βιβλίο και από ε, το έργο του οικονομικού ταχυδρόμου και του Γιάννη Μαρίνου. Ένα, μία άλλη μάχη που έδωσε ο οικονομικός ταχυδρόμος ήταν η ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Όταν άρχισε η συζήτηση μετά τη δικτατορία ότι πρέπει να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινότητα τότε, όλοι αντίδρουσαν. Υπήρχε βεβαίως η πολιτική αντίδραση και η φοβία. Την είδαμε πώς σε συνδυασμό με τον λαϊκισμό οδήγησε τη Μεγάλη Βρετανία στην έξοδο και παρολίγο να οδηγήσει και την Ελλάδα στην έξοδο. Υπήρχε η φοβία και από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος είχε συνηθίσει στη δασμοβίωτη δραστηριότητα, είχε συνηθίσει στην κρατικοδίαιτη δραστηριότητα και δεν ήταν καν σε θέση να υποστηρίξει αυτή τη μάχη που έδινε ο οικονομικός ταχυδρόμος και ο Γιάννης Μαρίνος. Πολύ περισσότερο βέβαια η υπόλοιπη κοινωνία η οποία ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρατικοποιημένη. Ποια οικογένεια δεν έχει τουλάχιστον ένα δημόσιο υπάλληλο στην Ελλάδα, τουλάχιστον δεν είχε τότε. Και αυτές που δεν είχαν απέκτησαν στη δεκαετία του 80. Η μάχη λοιπόν για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μία μάχη για να οριστικοποιήσουμε τη σχέση μας με τη Δύση, δόθηκε από πρωτοπόρους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Γιάννης Μαρίνος. Νομίζω ότι το βιβλίο αποδίδει δικαιοσύνη στο έργο του Γιάννη Μαρίνου και κυρίως αποδίδει τα εύσημα που χρειάζονται σε έναν που, που πρέπει να αποδίδονται σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε με συνέπεια και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα το οποίο βγαίνει από το βιβλίο και πρέπει να βγει και από τη σημερινή συνάντηση. Συνάντηση η οποία συγκεντρώνει πολλούς, δυστυχώς, συνομιλίκους μου αγωνιστές, ενώ θα μπορούσε να συγκεντρώνει και περισσότερους ναι, με νεότερη ηλικία. Θα ήθελα όμως, επειδή δεν πρέπει να μιλάμε μόνο... Ε, επενετικά να επισημάνω ότι και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε κάποια φάλτσα από την πλευρά του οικονομικού ταχυδρόμου. Την εμπαφωτερίζουσα στάση στην περίπτωση της κρατικοποίησης του Ανδρεάδη. Όπου προφανώς το γενικότερο πολιτικό κλίμα και η ανάγκη να υποστηριχθεί ο τότε Πρωθυπουργό, ο οποίος ανταπέδιδε την υπονόμευσή του μέσω της Ένωσης Κέντρου με τα χρήματα του Ανδρεάδη, ε, θεωρήθηκε σωστή στάση αυτή η επαφωτερίζουσα. Επίσης, χλιαρή στάση στο θέμα λαδόπουλου, δηλαδή της βιομηχανίας της Πάτρας, που είχε και ανταγωνιστικά συμφέροντα με τον Δόλ. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις και να πω και την τρίτη, μίλησε και για κάποια αληθορίσματα στον εθνικισμό ο κύριος Διαμαντόπουλος, αλλά παρόλα αυτά, τον φίλο σου ή τον ηγέτη σου ή το δάσκαλό σου θα τον αποδεχτεί ακόμα και με τα λάθη του. Ευχαριστώ. Όπως θα διαπιστώνετε όσο προχωράει η ώρα, δεν πρόκειται περί αγιογραφίας. Ούτε το βιβλίο είναι αγιογραφία, ούτε η παρουσίασή του. Ε, με τον κύριο Κώσο χρονιζόμαστε πολύ λιγότερο από ότι με τους υπολείπους του πάνελ. Πρέπει να πω ότι με εγωίτευσε, γνήσια, η διατύπωση του ότι μας χειραφέτησαν ε, δεν ξέρω με τι αποτελεσματικότητα χειραφέτησαν την α, αγαπημένη μας χώρα η, η εταίροι της, ε, η Τρόικα, ε, η πρόσκρουση στην χρεοκοπία, διότι περί αυτού επρόκειτο, είναι μία από τις εφτά. Ε, μου φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι την πελατειακότητα, τη ροπή, είμαστε σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, σωστά, ότι ψηφίζει ο περισσότερος κόσμος μέσα από το εκλογικό σύστημα είναι αυτό που οδηγεί τα πράγματα. Σωστά, σωστά. Αλλιώς έχουμε μια μεγάλη επανάσταση μπροστά μας, δεν την πολύ βλέπω, όχι στην αίθουσα, γενικά. Αλλά η, η, η σημερινή κυβέρνηση που έχει μια αρκετή απόσταση από την προηγούμενη, πάλι σωστά, νομίζω ναι, σωστά. Ε, Μόνο ότι έχει ένα λόγο ελεύθερη οικονομία, βλέπω το άγχο σχεδόν με το οποίο σπέβει να επισημάνει ότι 0,5% του ΑΕΠ πάντω θα δοθεί πρόσθετη χρηματοδότηση στι συντάξει. Δεν σα κρύβω ότι και εγώ ανήκω στου συνταξιούχου ή στου μέλλοντε συνταξιούχου, γιατί η διαδικασία αυτή διαρκεί μια πενταετία από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά παρόλα αυτά τρέμω με την ιδέα ότι μα χειραφέτησαν από την λογική του Τη εξάρτησης από το δημόσιο προβανά, μέσα από την πρόταξη του συναξιοδοτικού ασφαλιστικού. Όχι δε για τις κάποιες εκατοντάδες δικαστικών, οι οποίοι έχουν τον γρόνθο και το πεπόνι, το οποίο και γεύονται προτιμησιακά, αλλά προς τον ψηφοφόρο. Ε, και η πελατειακότητα είναι κάτι το οποίο ε, κινείται ανάμεσά μας με, με, με ζωηρό, ε, δυναμικό και διεκδικητικό τρόπο. Όμως, το γεγονό ότι οι σκέψει αυτέ διατυπώνονται, το γεγονό ότι τέτοιε σκέψει διατυπώνονταν την δεκαετία του 70, του 80 και του 90 από σφυλών οικονομικού, είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε αξίζει να έχει καταγραφεί. Και τώρα ο λόγο των Ντίνο Ναμπριλόπουλο, ο οποίο ω πρόεδρο τη ΕΔΕ παρακολουθούσε τον οικονομικό, ακόμη και αν δεν ήταν στις επάλξεις αρθρογραφικά. Ο κ. Λεπρινόπουλος. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να κάθομαι με τόσο αξιόλογους ανθρώπους και να μιλάω για έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, αξιολογότατο άνθρωπο. Επίσης να σας πω ότι έχω συνοηθεί με τον κύριο Διαμαντόπουλο να του δώσω το πεντάλεπτο, ένα πεντάλεπτο χρόνο μου, ώστε να μην είναι εκτός χρόνου, γιατί είχε πολλά να πει, οπότε... Για αυτό τον λόγο, για τον λόγο ότι εγώ τον κύριο Μαρίνο δεν τον γνωρίζω τόσο καλά, δεν είχα την τύχη να τον γνωρίζω τόσο καλά όσοι οι άλλοι του πάνελ, προσπάθησα να τον μάθω μέσα από το βιβλίο, το οποίο το διάβασα όλο. Καταρχήν να συγχαρώ και την εκδότη του βιβλίου και την εκδότη του εταιρεία, αλλά και τον συγγραφέα και όλους τους συντελεστέ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο έργο και είναι πολύ σημαντικό κάτι ταπεινή μου άποψη για αυτό τον τόπο να καταγράφεται η ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία έγραψαν, ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου και ο κύριος Μαρίνος αναμφισβήτητα ήταν γιατί όταν αυτή η ιστορία καταγράφεται αποτελεί μια πηγή πραγματικής μάθησης γιατί είναι μια καταγραφή γεγονότων πραγματική ιστορία. Είναι ένα ζωντανό και okay study. Και ο κύριο Μαρίνο, με την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένα εξαιρετικό και okay study και για τους ενεργού πολίτε και για τι νεότερες γενιέ, αλλά ιδιαίτερα για αυτού που θέλουν να λειτουργήσουν στο χώρο στον οποίο λειτουργήσα. Όπω σα είπα, δεν τον γνωρίζω προσωπικά πολύ καλά τον κύριο Μαρίνο, αλλά δεν υπάρχει εμβολία ότι είναι μια προσωπικότητα που έπαιξε ένα πολύ σπουδαίο ρόλο στα δρόμενα τη τελευταία πεντηκονταετία και μάλιστα πολύ ενεργό. Ουσιαστικά, μέσα αυτό το, βιβλίο, αυτό το βιβλίο έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Ουσιαστικά παρουσιάζει την ιστορία των τελευταίων 50 ετών τη Ελλάδο. Και την παρουσιάζει μέσα από αρθογραφία και μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία. Η παρουσία λοιπόν του κυρίου Μαρίνου αυτή την πεντηκονταετία ουσιαστικά έγινε μέσα από παρεμβάσει και στον κοινωνικό τομέα, πολύ σημαντικό, και στον κοινωνικό και στον οικονομικό τομέα και στον πολιτικό τομέα. Άρα ουσιαστικά με τα άρθρα του προσπαθούσε να παρέμβει θετικά στα δρόμενα σε αυτούς τους τομείς. Το πώς εισακούστηκε ο λόγος του και το πώς αξιοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν οι του είναι μια ιστορία αρκετά γνωστή σε όλους μας και είναι μια ιστορία που τη βιώσαμε με αποτελέσματα την τελευταία δεκαετία. Όλοι μας. Το σημαντικότερο όμως που βγαίνει από αυτό το βιβλίο και πάλι κατά τα ποινή μου άποψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός βασιζόμενος σε τρεις βασικές αρχές που του είχε δώσει η οικογένειά του και μάλιστα η μητέρα του όπως ο ίδιος ομολογεί, την αρχοντιά, την αγάπη για την πατρίδα και την κοινωνική προσφορά, ουσιαστικά προσπάθησε με ορθολογισμό, με κοινό νου και σκεπτόμενος κεντρώντας με μία αυτογνωσία πολύ μεγάλη, να τοποθετηθεί για πράγματα τα οποία ουσιαστικά είχαν σαν αποτέλεσμα να γίνει η κοινωνία καλύτερη, η οικονομία δυνατότερη και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο αυτού του λαού. Τουλάχιστον αυτό έλεγε ότι ήταν και το έργο του οικονομικού ταχυδρόμου. Τώρα, αν ρωτήσει κανεί τι εφαρμόστηκε από όλα αυτά, δεν εφαρμόστηκαν πολλά. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι και οι προελέγχοντε ε, αξιόλογοι κύριοι, ουσιαστικά σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα στουρθοκαλμιλισμό, υπάρχει μια έντονη έννοια ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα και προφανώς κανείς δεν δουλεύει με κοινωνού και με απλότητα σκέψη του. Διαβάζοντας το βιβλίο προσπάθησα να βρω κάποιες πλευρέ οι οποίες σε μένα μην είχαν προβληματίσει. Και εγώ τον κύριο Μαρίνο, μην τον γνωρίζοντας τον καλά, το θεωρούσα κάπως απόμακρο. Και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά από, απόμακρος ή αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ιδιαίτερες ευαισθησίες, ήταν αρκετά αληθινός και προσπαθούσε όλα αυτά να τα κάνει με ένα σκεπτικό όπως τον είχε μεγαλώσει η δική του οικογένεια και όπως αυτός είχε βιώσει το μεγάλο και την σωστή λειτουργία της κοινωνίας. Και πώς θα μπορούσε να μην είναι ευαίσθητος, όταν τα πρώτα ακούσματά του ήταν κλασικής μουσικής όταν ήταν νέος, όταν όπως λέει ο ίδιος δεν του διάβαζαν παραμύθια αλλά του έδιναν έντυπα να δει και φωτογραφίες και όταν πραγματικά προσπαθούσαν οι γονείς του και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε να του δώσουν μια ολοκληρωμένη μορφή παιδείας εξού και η μεγάλη του ευαισθησία για τα θέμα της παιδείας γιατί μια κοινωνία χτίζεται μόνο όταν η παιδεία της είναι ουσιαστική και μπορεί πραγματικά να παράξει νέους ανθρώπους με αρχές και αξίες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλη αυτή την αγάπη και την προστασία της οικογένειας που πήρε προσπάθησε να τη δώσει και στο περιβάλλον του, μες στον οικονομικό ταχυδρόμο, στους συνεργάτες του, αλλά και στην κοινωνία και στη χώρα στην οποία ζούσε και την έδωσε βέβαια και σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους που την έδωσαν, δηλαδή στην οικογένειά του και πιο πολύ στη μητέρα του. Ο κ. Μανέος έλεγε και εξακολουθεί να λέει πιστεύω και να το πιστεύει ότι η παιδεία οποιοδήποτε ανθρώπου ξεκινάει από την αγωγή της μάνας. Η μάνα είναι το πρώτο βήμα για την ουσιαστική παιδεία ενός νέου ανθρώπου και ότι το περιεχόμενο μια ολοκληρωμένη και μια αναγκαία παιδεία, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε η, το εκπαιδευτικό μα σύστημα να το έχει κάνει σημαία, είναι οι αξίε ανθρώπινη αλληλεγγύη, η αξία τη άμυλα, η αξία τη αδοντογωνιστικότητα και η αξία τη συμπαράσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο, το μόνο που ζήτησε σε άλλου φέτη όλη τη ζωή, ήταν να βοηθεί ένας μετανάστης κάποια στιγμή να βρει ένα κρεβάτι σε μία κλινική. Αυτό είναι πραγματικά, α, πώς να πούμε, συμφωνία λόγων και έργων. Κλείνοντας λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο το συγκεκριμένο είναι ένα πληρέστατο βιβλίο που αποκαλύπτει όχι μόνο το έργο που ήταν σημαντικό, αλλά αποκαλύπτει και τον άνθρωπο Γιάννη Μαρίνο. Τον αποκαλύπτει, αν το διαβάσει πολύ προσεκτικά βέβαια. Και πιστεύω πως είναι μια ιστορία που είναι πάρα πολύ σημαντικό και προτείνω ε, ο εκδοτικό οίκο ή η εκδότρια να το δει, να δοθεί σε όλες τις σχολές ΜΜΕ, γιατί πραγματικά ο Γιάννης Μαρίνος έγραψε τη δική του ιστορία στην ελληνική δημοσιογραφία. Κύριε Μαρίνο, εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. <σχειά> ε, για άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε να εξηγεί ότι δεν γνώριζε το φαινόμενο Γιάννη Μαρίνο, τον άνθρωπο Γιάννη Μαρίνο, ο Δ. Λαμπρινόπουλος δείχνει ότι μπήκε αρκετά βαθιά στα πράγματα. Θα μου επιτρέψει, επειδή γνωρίζω, γνώρισα τον Γιάννη Μαρίνο, θεωρώ τον εαυτό μου όχι μαθητή του, δημιούργημά του ως δημοσιογράφου, να σταθώ μια στιγμή στη λέξη αξίες. Ο Μαρίνος ήταν από τους σπάνιους Έλληνες, έχω γνωρίσει αρκετούς, ε, στον προβεβλημένο χώρο, ο οποίος δεν επικαλύτο την έννοια της αξίας, τις εφήρμοζε τις αξίες. Ένα πράγμα επικίνδυνο για τους συνεργάτες του, γιατί, για παράδειγμα, ξεκίνησα λέγοντας και ο Θανάσης νομίζω θα με επιβεβαιώσει ότι είχε την διάθεση να φιλοξενήσει διάφορες απόψεις και αρκετά αποκλίνουσες από τις κεντρικές απόψεις του περιοδικού που διήθυνε Αλλά σου έλεγε ένα λεπτό αυτό το έχει ελέγξει, το έχει διασταυρώσει, έχει τα στοιχεία του. Καλά θα έκανες να το είχες και ελέγξει και διασταυρώσει και να είχες τα στοιχεία στην Ελλάδα δεν είναι πολύ συχνή αυτή η επιμονή και το γεγονός ότι η δημοσιογραφία έγινε, ακούστηκαν μερικά σχόλια εν παρόδο στο πάνελ, αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή εν πολύς εικόνα και επίκληση πραγμάτων, παρά αποτύπωση γεγονότων και επιχειρηματολόγηση, λογική επιχειρηματολόγηση, αν περισσότεροι είχαν στηρίξει αυτή τη λογική, την προσέγγιση Μαρίνου, θα ήμασταν σε καλύτερο σημείο, νομίζω. Τώρα, όσον αφορά το να μοιραστεί το βιβλίο στα σχολές μέσων μαρικής ενημέρωση, είναι μια ιδέα. Ε, θα μου επιτραπεί, πιθανόν λόγω ηλικία να πω ότι ο δημοσιογράφος φτιάχνεται στο μάρμαρο, φτιάχνεται στο χειρόγραφο, φτιάχνεται στο τυπογραφείο, φτιάχνεται εκεί που το πράγμα πυρώνει. καλέ οι σχολές, δεν φτιάχνει εκεί δημοσιογραφία, αλλά να κυκλοφορεί το βιβλίο στι σχολέ. Μια χαρά ιδέα. Η Αλεξάνδρα Βολίνη, η οποία έκανε τον ηρωισμό να βγάλει και αυτό το βιβλίο, και είναι πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσω να την πιθαναγκάσω να πει μία λέξη πριν το Γιάννη Το Μαρίνο στο τέλο. Είναι ενδιαφέρον ότι το συγκρότημα το οποίο διευθύνει, εκείνο τη οικονομική επιθεώρηση, παλιά τη βιομηχανική επιθεώρηση, βρισκόταν στον αντίποδα ιδεολογικά αυτού που ήταν ο οικονομικός ταχυδρόμος και είναι μια μεγάλη αναγνώριση του ενός προς το άλλο κόσμο το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας όσοι το έχετε. Και τώρα περνώ τον λόγο στον Κώστα Σερέζη ο οποίος και αυτός δημοσιογράφος και αναγνώστης του βιβλίου και γνώστης του φαινομένου Μαρίνου έχει τελευταίο τον λόγο. Ο Σερέζης. Καλησπέρα σας. Την πρόσκληση για αυτή την εκδήλωση είχα την έμπνευση να την αποστείλω σε πολλούς φίλους απλώς για ενημέρωση εντός και εκτός Ελλάδας. Από το Λονδίνο είχα ένα τηλεφώνημα από έναν παλιό φίλο, τον Δώρο Παρτασίδη. Είναι μια προσωπικότητα του απόδημου ελληνισμού. Είναι κινηματογραφιστής, παραγωγός τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ, καλλιτέχνης φωτογράφος που είδε τις φωτογραφίες του να δημοσιεύονται σε έγκυρες βρετανικές εφημερίδες. Έχει εκδώσει βιβλία, ένα μάλιστα το πρώτο του, το είχε εκδώσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Τι μου έλεγε στο τηλεφώνημα. Μου έδωσε την εξής πληροφορία. Προ 20 ετίας περίπου, η Βρετανίδα τότε Ευρωβουλευτής Τερέζα Βίλιερς είχε την πρωτοβουλία να προβάλλει στο Ευρωκοινοβούλιο ένα φιλμ κυπριακού περιεχομένου του δώρου Παρτασίδη. Παρουσίασε το πρόβλημα όχι με μεγαλόστομες προσεγγίσεις, πράγμα που έκανε πολλή εντύπωση. Μετά την προβολή παρατέθηκε ένα γεύμα στο οποίο α, παρακάθισαν έξι μόνο ευρωβουλευτές που είχαν μεγάλη επιρροή στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο μόνος Έλληνας που ήταν παρόν ήταν ο Γιάννης ο Μαρίνος. Μετά την προβολή ο κύριος Μαρίνος συνεβούλευσε την τετραμελή ομάδα της προβολής να προσέχουν πολύ την Τερέζα Βίλιερς γιατί θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη για τον ελληνισμό γενικότερα και ιδιαίτερα για το πρόβλημα της Κύπρου. Ο Παρτασίδης με ενημέρωσε ότι στην περιφέρειά της, στο Βόρειο Λονδίνο, οι Έλληνες γενικά είχαν εντοπίσει τη θετική στάση της Βίλιερς. <coughs> Παρ' όλα αυτά, η άποψη του Γιάννη Μαρίνου έπιασε τόπο. Βεβαίωση στο το τηλεφώνημα που είχα. <Κι> αυτό τι δείχνει. Ε, έκτοτε, πρέπει να το πω και αυτό, η Βίλλιερς, η Τερέζα Βίλλιερς, εκλέγεται ανελιπώς στη Βουλή των Κοινοτήτων και διατέλεσε υπουργός σε δύο κυβερνήσεις. Δεν θέλω να μειώσω την στάση της από το γεγονός ότι ενδέχεται να εκλέγεται με βάση τις ελληνικές ψήφους της περιφερειάς της. Γιατί η Βίλιερς εξακολουθεί να είναι η πιο φιλελληνική φωνή στους κόλπους του συντηρητικού κόμματος. Και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι σύνηθες φαινόμενο μέσα στην Βρετανία όπου η πολιτική σκηνή χαρακτηρίζεται από μια διπλωματική υποκρισία. Αν αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός, που φαίνεται άσχετο με το βιβλίο, είναι για να καταθέσω από την αρχή μια εμπράγματη μαρτυρία και απόδειξη για τη γενικότερη στάση ζωής μέσα από την... του Γιάννη Μαρίνου απέναντι στα κοινά, τα οποία υπηρέτησε μέσα από τη δημοσιογραφική του συνέπεια. Έχει πάντα την προσοχή του σε εγρήγορση, και τα μάτια του ανοιχτά σε ό,τι είναι χρήσιμο για το έθνος, τον τόπο και την κοινωνία. Και πιο πολύ ανοιχτά σε ό,τι είναι εξόφθαλμα επιζήμιο. Παρατηρεί, διαπιστώνει, συμπεραίνει, διατυπώνει, στυλιτεύει η επενή και τελικά υποδεικνύει όταν έχει σίγουρη άποψη. Είναι μια φωνή γνώσης και θάρρους, τόλμης και ευθυκρισίας. Αρετές που ενδιαφέρονται μέσα από άρθρα και αναλύσεις σε όλο το βιβλίο ακατάλληλο για στροθοκαμίλους». Τίτλος που παραπέμπει έμεσα και σκοπτικά σε όσους ευθύνονται γιατί δεν έβλεπαν τα προβλήματα ή δεν φρόντισαν να τα αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό άρχισα με αυτή την αφήγηση ενός ελάσσονος θέματος για να αναδείξω επιγραμματικά την έγνοια του σε θέματα που υπηρετούσαν το σύνολο. Πολλά μέλη να μάθεις αν το ασήμαντο εμβαθύνεις. Στίχος με ουσιαστική σημασία του Οδυσσέου Ελίτη από το άξιο νεστή. Ακόμη και μέσα από τα μικρά και από τα εκ πρώτη όψεω ασήμαντα, φανερώνεται ο εθνικό, ο επιστημονικό και ο ανθρωπιστικό προσανατολισμό του Γιάννη Μαρίνου. Είναι ένα βιβλίο τεράστια δουλειά και μόχθου, που δεν το επιβεβαιώνει ο όγκο του μόνο με τι 350 πυκνοτυπωμένε σελίδε αλλά και το εύρος των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται. Εκεί δούλεψε με συγγραφική ικανότητα, παράλληλα με την έγκυρη δημοσιογραφική του κρίση, ο Θανάσης Παπανδρόπουλος. Είναι μια κατάθεση ψυχής και ευγνωμοσύνη, θα έλεγα. Προς τον Γιάννη Μαρίνο, ο οποίος του είχε εμπιστευτεί στον οικονομικό ταχυδρόμο από το 1977, που έγινε μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, τα θέματα από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και των τεχνικών διοίκηση, τις οποίες έπρεπε να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να πετύχουν απρόσκοπτη ανάπτυξη. Από τότε, ο συγγραφέας του βιβλίου πρωτογνώρισε τον τρόπο σκέψης και εργασίας του Γιάννη Μαρίνου, που υπήρξε διευθυντής του Οικονομικού Ταχυδρόμου από το 1965 και ο Ιθήνο Νους σε ένα έντυπο που πέρασε πια στην ιστορία του τόπου, όχι μόνο την εκδοτική. Ένα από τα πολύ θέματα της έκδοσης αυτής είναι η ανάδειξη της μεθόδου δουλειάς και προσέγγισης των προβλημάτων. Επισημένονται όχι για να προβαρούν άσκοπα κάποια κλειδιά της δουλειά του Γιάννη Μαρίνου, αλλά για να κάνουν εμφανή τα υγιή ελαττήρια από τα οποία ξεκινούσε η αντικειμενική δημοσιοποίηση των προβλημάτων, ώστε να αποφεύγεται η άδικη κατασυκοφάντηση της παραγωγικής δραστηριότητας έλεγε για παράδειγμα με ενδιαφέρει η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεών της και η ευημερία του ελληνικού λαού. Εάν όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της ανοιχτή οικονομίας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, τότε στηρίζουμε τις όποιες προσπάθειες γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Η ανάδειξη της παραγωγικής δραστηριότητας ήταν ένας από τους στόχους της διεύθυνσης του περιοδικού. Να την απαλλάξουν ακόμη από τις καχυποψίες και τις κατηγορίες. Όχι μόνο γιατί εκεί βασίζεται η οικονομική πρόοδος και κατ' επέκταση η ευημερία του κοινωνικού συνόλου, αλλά για τη μερίδα του κόσμου, όχι ευκαταφρόνητη, επηρεασμένη από το λαϊκισμό κάποιων φορέων που επεδίωκαν να επηρεάσουν τα λαϊκά στρώματα προς τις επιδιώξεις τους, συκοφαντούσαν το κέρδος, το οποιοδήποτε κέρδος, ότι είναι ύποπτο και απόρρια της εκμετάλλευσης του κόπου των άλλων. Γίνονταν ένα πλήσιμο εγκεφάλου που δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα κοινωνικής συνοχής. Θα χρωματίσω, επιτρέψετε μου το σχόλιο αυτό, με ένα ενδεικτικό επεισόδιο. Πρωταγωνιστής, θα το πιστέψετε, ο Γιώργο Ζαμπέτα. Ο συμπαθέστατο καλλιτέχνη που άφησε ένα γερό πέρασμα στον κόσμο τη μουσική του τόπου, οδηγώντα τη μερσεντέ του, σταμάτησε σε ένα φανάρι τη τροχέα του Εγάλαιο Σίτι, όπω συνήθιζε να λέει την πόλη όπου ζούσε. Ένα πεζό, ο οποίο προφανώ δεν τον αναγνώρισε, πρόταξε το τριχωτό του μπράτσο στα μούτρα του Ζαμπέτα και άρχισε να χειρονομεί με κατηγόρησε, είπε, ότι, πίνω, ότι του πίνω το αίμα. Όλοι δηλαδή όσοι έχουμε αυτοκίνητο πολυτελεία, έτσι κατάλαβα. Το είδα στην τηλεόραση τη ΕΡΤ, σε ένα ντοκιμαντέρ. Την εποχή μάλιστα που η υποβολή τέτοιων εντυπώσεων βρίσκονταν σε εξέλιξη. Με το στοικό του ύφο, ο συνθέτης και τραγουδιστή θέλησε να διατυπώσει μια εξήγηση, όχι εξ ανάγκης, βέβαια. Διασκεδάζω τον κόσμο με τα τραγούδια μου και δουλεύω ώρες πολλές σε βάρος της υγείας μου. Η μόνη μου αδυναμία είναι να έχω ένα καλό αυτοκίνητο και να πηγαίνω σύν τη άλλη με μεγαλύτερη σιγουριά στο σπίτι μου τα ξημερώματα όταν φεύγω από τη δουλειά μου. Είναι αυτό πολυτέλεια. Πιανού πίνω το αίμα. Αυτά στο ντοκιμαντέρ. Δεν τα αφηγήθηκε τρίτο, προβλήθηκα στο Πανελλήνιο. Γραφικό στιγμιότυπο που δείχνει σε κάποιο επίπεδο μια γενικευμένη στάση ορισμένων για όσους έχουν εμφανίσει ανέσεις κέρδη συν της άλλης από επιχειρήσεις βιομηχανικές και άλλες. Όπως αναφέρεται κάπου στο βιβλίο, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι καθαροί. Ωστόσο, δεν μπορούμε να διαβάλουμε μια ολόκληρη τάξη ανθρώπων που ρισκάρουν και κοπιάζουν και δημιουργούν θέσεις δουλειά στηρίζοντας την οικονομία του τόπου. Η βιομηχανία ως παραγωγική δύναμη υπήρξε για ορισμένου από τράγο με μειωτικού χαρακτηρισμού. Οι παράγοντε όμω τη τάξη αυτή, ω ολιγάριθμοι, δεν ήταν ποτέ η άρχουσα τάξη, όπω αναφέρεται και πάλι στην έκδοση αυτή. Έπρεπε να έρθει η οικονομική κρίση για να δούμε ω κοινωνία σε σωστέ πλέον διαστάσει ποια μπορεί να είναι η συμβολή του καθενό για να πάει ο τόπο μπροστά. Είπα πιο πριν ότι το βιβλίο αποτελεί και μια κατάθεση ευγνωμοσύνης. Είναι όντως. Και αυτό μαρτυρά ευγένεια ψυχής. Όμως δεν μπαίνει σε αυτήν, στην επιφάνεια δηλαδή. Ίσως να αποτέλεσε μια από τις αφορμές για να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση. Γιατί το βιβλίο και την αξία του δεν τα καθορίζει ο συναισθηματισμός. Η σύνθεση και η επιλογή του υλικού έγινε με κριτήρια αντικειμενικά και με αναλύσεις διαχρονικής σημασίας. Ο Θανάσης Παπανδρόπουλος, με επιμέλεια μελήσεις, όπως έλεγε ένας παλιός φιλόλογος, μέσα από ένα τεράστιο υλικό, επέλεξε εκείνες τις τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να προβάλλουν τις ρίζες και τα αίτια του οικονομικού κατά κύριο λόγο προβλήματος, που εμπεριέχουν όμως και τις προοπτικές για μια θετική αναθεώρηση και ανάκαμψη ή αποσόβηση παραπέρα κινδύνων, για, έσους, για όσους έχουν ότα, γιατί το «ακούειν» είναι βασική προϋπόθεση. Ο συγγραφέας σχολιάζει παράγραφο με παράγραφο τα κείμενα που επιλέγει, συγκρίνει με τα όσα συνέβησαν έκτοτε, παρεμβάλλει δόκιμες απόψεις άλλων, βάζει στη βάση ανώτες λογικής όσα δεν έγιναν αλλά μπορούσαν να γίνουν με βάση την αρθρογραφία του Γιάννη Μαρίνου. Έχω την εντύπωση ότι η δουλειά του Θανάση Παπανδρόπουλου επέχει τη θέση οικονομικού δοκιμίου στον χώρο της συγγραφή. Βασικό του έρισμα δεν είναι η επαλήθευση και μόνο των επικοδομητικών θέσεων και η αναγνώριση της κριτικής σκέψης του Γιάννη Μαρίνου, αλλά η δύναμη της πρόβλεψης που διέθετε. Πολλοί κάνουν λόγο για προφητείες, για την ικανότητα του αρθρογράφου να προφητεύει τις εξελίξεις. Δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό. Η προφητεία έχει κάτι το υπερβατικό, το θεόπεμπτο. Και για να κάνω κάποιο χοντρό χιούμορ, είναι γνωστό τι λέει ο λαός για τους μετα προφήτε. προφήτες. Ο Γιάννης Μαρίνος δεν προφήτευσε, αλλά με βάση τη λογική προέβλεψε. Τα μαθηματικά, η οικονομία, είναι επιστήμες που στηρίζονται στη λογική. Στο ένα-συν-ένα ένα δεν υπάρχει παρά μόνο το δύο. Αντίθετη εξίσωση, αποτελεί θέμα ποιητική λειτουργία. Βρίσκεται στον χώρο τη υπέρβαση. Καθόλου άχρηστη, αν με ρωτάτε, ίσα ίσα οδηγεί στην ψυχή των πραγμάτων. Η οικονομία δεν είναι η ψυχή, αλλά ο επιούσιο. Ο Θανάτη Παπαδρόπουλο, σε ένα τμήμα του βιβλίου, αρκετά μεγάλο, που θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστή έκδοση, αναλύει το Γιάννη Μαρίνο σαν προσωπικότητα. Η πρώτη καταγραφή φέρει τον τίτλο «Ενίδη εισαγωγή δεν πρόκειται πράγματι για εισαγωγικό κείμενο. Και μόνο από αυτό αναδύεται αδρά, αλλά ολοκληρωμένα, ο άνθρωπος, οι αξίες και τα επιτέγματά του, ο πολιτισμός και τα πιστεύω του, η συνέπεια ζωής σε σχέση με τις ιδεολογικέ του προσηλώσει. Η ευγένεια της γραφής του Γιάννη Μαρίνου, ακόμη και όταν ασκούσε έντονη κριτική, πρόδιδε άνθρωπο με ευρύτατες γνώσεις. Δεν ήταν στεγνή η γραφή του και περιορισμένη σε ένα άνυδρο τοπίο με ψυχρές οικονομικές εξισώσεις. Είχε και έχει βέβαια καλλιέργεια πνεύματος και ευρύτητα οριζόντων. Ο Γιάννης Μαρίνος είναι από τα πρόσωπα που ενσαρκώνουν στην εποχή μας τον αναγεννησιακό άνθρωπο. Με πληθώρα γνώσεων και πλευρών ενδιαφερόντων. Γι' αυτό και τις επισημάνσεις του προσέχουν όχι μόνο οι ειδικοί. Την εποχή της οικουμενικής κυβέρνησης του ξενοφάντα ζολότα με την οικονομία και τότε στα χάλια τη, είχαμε το Γιάννη Μαρίνο μια τηλεοπτική συνέντευξη σε απευθεία μετάδοση που κράτησε μια ώρα. Εντυπωσιάστηκα μετά από την πληθώρα των τηλεφωνημάτων, σαν να είχα στο στούτιο ένα στάρ τη pop μουσική. Ζητούσαν όλοι το κείμενο τη συνέντευξη, που δεν υπήρχε βέβαια. Ο ίδιο θα είχε περισσότερα μηνύματα, αν κρίνω από την εισαγωγή του στη δημοσίευση της συνέντευξης σε πέντε σελίδες στον Οικονομικό Ταχυδρόμο στις 21 Δεκεμβρίου του 1989 δεν είναι μόνο ότι μιλά για πράγματα που πονάνε. Μιλά κατανοητά, εκλαϊκευμένα, χωρίς να εκπίπτει από ένα υψηλό επίπεδο λόγου. Έχει αμεσότητα. Επικαλούμε στιγμές που έζησα γιατί θεωρώ πιστική την αναφορά τους. Νιώθω ότι υπηρετώ καλύτερα την αλήθεια. Το βιβλίο «Ακατάλληλο για στρουθοκαμήλους» θα αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλο εργαλείο για τον Έλληνα ιστορικό. Του μέλλοντος, λέμε συνήθως, γιατί όχι και του παρόντος, θα πρόσθετα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παρέλθει κι άλλος χρόνος για την επαλήθευσή τους. Αποτελεί από την άλλη και ένα εγχειρίδιο δημοσιογραφίας. Ο συγγραφέα φρόντισε να ψηνοψήσει σε πολλές σελίδες τις σχετικές απόψεις του Γιάννη Μαρίνου, τις οποίες διακρίνει τιμιότητα και ήθος. Απόψεις που δοκιμάστηκαν στην πράξη. Αξίζει να σταθώ σε κάτι ενδεικτικό. Αλλά σιγά σιγά οχθίζουμε και εξοκύλουμε τον χρόνο. Ναι, να το Αφήνω αυτό που είπα. Η άσκηση κριτικής είναι ωφέλιμη. Όχι, όχι. Ο Θανάσης Παπαδρόπουλο κάνει ένα ψυχογράφημα του Γιάννη Μαρίνου με διεισδυτική ματιά και λογοτεχνική διατύπωση. Πετυχαίνει έτσι να κάνει πιο ενδιαφέρουσα την ανάλυση μια προσωπικότητα που ασχολείται μεν με, με αριθμού και πεζά πράγματα, εκεί όμω κρύβονται κανόνε ζωή, η τήρηση των οποίων κάνει τη διαβίωση όλων όσων ασχολούνται ή όχι με αριθμού πιο όμορφη. Πίσω από το αυστηρό ύφο και την ψυχρή ενίοτε συμπεριφορά που την επέβαλε νομίζω η φύση του λειτουργήματό του. Προβάλλει ένα ευγενή και ευχάριστο άνθρωπο που κρύβει, μπορώ να καταθέσω, ευαισθησίε, τι οποίε επέδειξε μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, πολύ συγκινησιακό, αλλά για, την, ε, για το κέρδο τη απώλεια χρόνου το παραλείπω. Όταν μιλά κανεί για αυτό το βιβλίο, θα μοιράσει τα σχόλιά του σε δύο πρόσωπα. Στο Θανάση Παπανδρόπουλο, το συγγραφέα του, και στο Γιάννη Μαρίνο για την αρθρογραφία του. Θα πρόσθετα και στον οικονομικό ταχυδρόμο, όσο και αν είναι περιτολογία, επειδή το περιοδικό ήταν ταυτισμένο με τον Γιάννη Μαρίνο, ο οποίος σε όλη τη θητεία του, κάπου 31 χρόνια, δεν περιοριζόταν στους αριθμούς των στατιστικών και των κρατικών ανακοινώσεων, που είναι ακατανόητοι για τον μέσο άνθρωπο. Ήταν ο πρώτος που ερμήνευσε τα οικονομικά μεγέθη με βάση τον αντίκτυπο που έχουν στον απλό πολίτη, γιατί επηρεάζουν αποφασιστικά τη ζωή του. Παρατηρεί τα πάντα και επικεντρώνει την κριτική του σε τέσσερις παράγοντες. Είναι αυτοί που αναφέρθηκαν και προηγουμένως. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει «Η πολιτική της εθνικής ανεξαρτησίας δεν μπορεί να διαφυλαχθεί χωρίς μια ισχυρή οικονομία που δεν θα εξαρτάται άμεσα από το εξωτερικό». 200 χρόνια πριν από αυτόν, το προείπε αποφθεγματικά ο Γιάννη Καποδίστρια, του οποίου η δολοφονία άλλαξε τη μοίρα τη χώρα. Να προαγάγουμε όσον το δυνατόν τα οικονομικά μα. Καλή αυτόν διαχείριση σημαίνει για το μέλλον μεγάλη πατρίση, Πρόκειται για μια αλήθεια τη οποία τι συνέπειε τη ζούμε στι δυσκολίε των τελευταίων ετών. Ο οικονομικό ταχυδρόμο έδωσε σημασία σε παράγοντε τη διεθνού κοινή. Αξίζει να αναφερθεί. Από τι σελίδε του μίλησαν για πρώτη φορά σε δυτικό περιοδικό δύο από του προτεργάτε τη ελληνικής ο Λεχ Βαλέσσα και ο Άνταμ Μίχνικ, όταν αντίθετα η ελληνική κυβέρνηση συνομιλούσε με τον Γερουζέρσκι. Τον Άνταμ Μίχνικ τον είχε συστήσει στα ελληνικά μέλη τη Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων ο Θανάσης Παπαδρόπουλο, τον οποίο γνώρισε από κοντά ω μέλο τη Ένωση αυτή. Εκεί εξετίμησα τα προσόντα του. Πολύγλωσσο, πολυμαθή, ευθύ με όλου, έντιμο, κοινωνικό, ικανό στη διαχείριση δημοσιογραφικών θεμάτων, επί σειρά ετών εκλεμμένο πρόεδρο τη Ένωση, που σημαίνει ότι για να εκλεγεί χρειάζονταν και οι ψήφοι των μελών των άλλων ευρωπαϊκών τμήματων. Απέναντί του είχε του πολυμήχανου Ισπανού, που είχαν δύναμη και διασυνδέσει που έφταναν έω τα ανάκτορα τη χώρα του ο Θανάσης Παπαδρόπουλος είχε ως μόνη δύναμη την προσωπικότητα και την αξία του. Ποτέ δεν τον ξεπέρασε. Επί των ημερών του, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων είχε πλούσια δράση και κύρος. Σε ένα συνέδριο στη Βαρσοβία μας γνώρισε λοιπόν τον Άνταμ Μίχνιχ, μια δυναμική περίπτωση του Ευρωπαϊκού Δημοσιογραφικού Χώρου. Ο Μίχνιχ είχε στηρίξει τον Λεκ και φυλακίστηκε για τη δράση του. Όταν όμως έπεσε το καθεστώς, δεν παρουσίασε γραμμάτια για εξόφληση. Και όταν ο Λεκ Βαλέσσα έγινε πρόεδρο τη Πολωνία και σύντομα η συμπεριφορά του χαρακτηρίζονταν από την αλαζονία τη εξουσία, πήγε εναντίον του. Ο Άντα Μίχνικ συνδύασε τη θεωρία με την πράξη, ισορρόπησε τη σκέψη με τη δράση. Μέσα σε έναν κόσμο όπου η προβολή του lifestyle και τη μικροπολιτική έγιναν πλέον καθεστώ, αυτό δεν ακολούθησε την εύκολη μίμηση έδωσε εύσημα τιμή σε ένα λειτουργήμα που στις μέρες μας παραπέει. Στη Βασοβία είδαμε πώς η εκτίμηση και ουσιώδη λακωνικό λόγο χαιρέτησε ο Άντα Μίχνιχ τον Θανάση Παπανδρόπουλο. Πρόκειται για τη σφυριλάτηση συναδελφικών δεσμών πάνω στο αμόνι κοινό δημοσιογραφικών πεπιθήσεων. Επέρεξα κυρίες και κύριοι μια χαρακτηριστική περίπτωση για να αναδείξω μέσα από την αλήθεια μιας στιγμής την ευρωπαϊκή αναγνώριση του Θανάση Παπανδρόπουλου. Στο διάστημα που ήμουν ενεργό μέλο τη Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, διαπίστωσα από ποια υλικά είναι φτιαγμένο, υλικά τα οποία ποτέ δεν οξυδόθηκαν. Πέρασε και αυτό με τη δική του αξία στην ιστορία του οικονομικού ταχυδρόμου. Με όσα είπα, κυρίε και κύριοι, χωρί να έχω ιδιαίτερη εξειδίκευση στο θέμα, θέλησα να δώσω μια κάποια διάσταση τη προσωπικότητα και των δύο. Βασισμένο στι σελίδε αυτού του βιβλίου, στις εμπειρίες από τότε που γνώρισα και τους δύο και στις και με σχετικές παρεκβάσεις που στήριζαν νομίζω την τοποθέτησή μου. Το έκανα ευθέως χωρίς περιστροφές. Άλλωστε θα ήταν άπρεπο να στρουθοκαμιλήσει κανείς για μια έκδοση που έχει ως στόχο να απομονώσει ακριβώς τους στρουθοκαμήλους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Παρά τις προσπάθειές μου να συντονεύσω το λόγο του, ο Κώστας Σερέζης έκανε δύο τουλάχιστον πρόσθετες προσφορές στη σημερινή βραδιά. Πρώτον, έστρεψε τους προβολείς και στο φαινόμενο Γιάννη Μαρίνο, αλλά και στο φαινόμενο Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο οποίος όντως έβαλε τον εαυτό του πίσω για να λειτουργήσει ως σκηνή επί της οποίας τα κείμενα του Μαρίνου προβλήθηκαν. Και δεύτερον, να φέρει στη συζήτηση και τον οικονομικό ταχυδρόμο, που ήταν η ευρύτερη σκηνή όλου του δράματο. Ε, το δράμα, επειδή και το τέλο ήταν αυτό που υπήρξε, του οικονομικού ταχυδρόμου, λέω, όχι των υπολείπων, προσφέρεται σαν, σαν διατύπωση. Ε, προτού δώσω τον λόγο στο Γιάννη Τομαρίνο, επιχείρησα να πιθαναγκάσω την Αλεξάνδρα Βαβολίνη, την εκδότρια και υπεύθυνη αυτή τη έκδοση, νομίζω ότι. Ε, απεμακρύνθη από, από την, αίθουσα. Οπότε, αν δεν καταφέρουμε να τη φέρουμε μέσα, βλέπω μάλλον μία μικρή έτσι. Μέχρι να έρθει η κυρία Βοβολίνη, να σας αποκαλύψει ότι ο κύριος Μαρίνος είναι δεινός καρτοπέκτης, Επίσης, και αναγνώριση λογοτεχνίας, διάβασε δεν με ετοιμάζει, αν μπρολάβω να το στείλω, αγόρασα το τελευταίο μου βιβλίο το δικαστή και όταν το ρώτησα σου φάνηκε, μου λέει με ενόκληση ο ερωτισμός και ο που υπάρχει μέσα. Αυτά είναι τα πα τα παρελκόμενα της συζήτησης. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και αρκετή ώρα για τον ρόλο του στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και στην σχέση του με τη μουσική. Παρ' όλα αυτά θα του δώσω τον λόγο, αν θα είχε την καλοσύνη να μας... Να, έχετε μικρόφωνο. Λοιπόν, ο λόγο στον τελικό υπεύθυνο όλη αυτή τη ιστορία. Γιάννης Μαρίνο. Καλησπέρα σα. Συγχωρήστε μου που δεν σηκώνομαι όρθιο, αλλά ήδη εισελθών στα 90 μου χρόνια δυσκολεύομαι να απαγγέλω όρθιο. Χρησιμοποιώ άλλωστε για πρώτη φορά και βακτηρία. Ε, είμαι αμήχανος ομολογώ ότι αυτά τα οποία ελέγχθησαν εδώ με, με προβλημάτισαν. Ε, μιλούσαν για μένα τόσα τόσους πολλούς επένους, τόση διείσδυση ή τα όσα έγραφα, στα όσα προσπάθησα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου και όχι μόνο, δεν αρθρογραφούσα μόνο στον οικονομικό ταχυδρόμο. Από το 1954 ασταμάτητα γράφω και μέχρι σήμερα στο βήμα. Είναι πατούσα σε δύο πόλους ταυτόχρονα. Αλλά ο ομολογουμένως εκεί που έδωσα τον ολόκληρο τον εαυτό μου ήταν στον οικονομικό ταχυδρόμο. Και αυτό οφείλεται σε μία προσωπικότητα η οποία θα έπρεπε να αναφερθεί εγώ χωρίς αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος μου έδωσε την ελευθερία να εκφραστώ χωρίς εμπόδια, χωρίς κριτική, χωρίς προϋποθέσεις ήταν ο εκδότης ο Χρήστος Λαμπράκης. Αυτός μου εγγυήθηκε την απόλυτη ελευθερία, αισθανόμουν σαν να ήταν δικό μου το έντυπο και το μεταχειρίστηκα, πιστεύω, με αξιοπιστία και με προσοχή ώστε να μην προδώσω αυτόν που με εμπιστεύθηκε. Θέλω να σας πω, γιατί ανεφέρθη κάπου, ότι υπήρξε πολεμική σε αυτή την προσπάθεια και διερωτώμουν παρά την πολεμική η οποία προήρχεται και μέσα από τους κόλπους του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη το πώς εξακολουθούσα να μένω ελεύθερος και χωρίς υπαγορεύσεις στην προσπάθεια αυτή. Κάποια μέρα τον ρώτησα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λαμπράκη, δεν δέχεστε πιέση για να με εμποδίσετε σε αυτήν την προσπάθεια. Μου απάντησε, κύριε Μαρίνο, κάνετε αυτό που εσείς πιστεύετε σωστό και αφήστε με μένα να παίζω το ρόλο του Αλεξικέραβνου. Είναι μία φράση μνημιόδης η οποία τιμά περισσότερο και από την προσπάθεια των οικονομικού των του οικονομικού ταχυδρόμου, τον εκδότη του οικονομικού ταχυδρόμου. Είχα, είχα σημειώσει μερικά πράγματα, τα οποία τα θεωρώ επουσιώδη. Ε, η, η εικόνα που αποκομίζω από τη σημερινή γραφεία, η οποία με έχει προ, συγκλονίσει, είναι ότι εζ, εζ, έζησα τον επικίνδυό μου. <laughs> ε, Σπανίως. Εγώ πέρσι πρόθυγα από το Πανεπιστήμιο. Αλλά επενετικά σε ζώντες ανθρώπους. <laughs> Αλλά ταυτοχρόνως αντελήφθην και νομίζω όλοι μαζί και την αποτυχία της προσπάθειας. Ήταν ο ύμνος μιας αποτυχίας. Ο οικονομικός ταχυδρόμος τελικά έκλεισε. Τον έκλεισαν δεν θέλω να αναφερθώ σε περισσότερες εξηγήσει επί του θέματος. Υπάρχουν καταγραμμένες κάπου, αλλά δεν άντεξε το σύστημα την προσπάθεια του οικονομικού ταχυδρόμου. Θα ήθελα επίσης να, προσθέσω, να τονίσω ότι αυτά που όσα ελέγχθησαν μπορεί να ήμουν εγώ ο νους και ο, να υπαγόρευα όχι διαλόγων αλλά με τον τρόπο με τον οποίο έγραφα και κινούμην τον, ε, την εργασία των συνεργατών μου. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Δύο, τρεις, τρεις εξ αυτών, οι δύο κυρίως, ο κύριος Παπανδρόπουλος και ο κύριος Παπαγιαννίδης, ήταν κορυφαία στελέχη του Οικονομικού Ταχυδρόμου και ο κύριο Διαμαντόπουλο, εξωτερικό συνεργάτη, αλλά πολύ αφοσιωμένο και πιστό, πιεστικά πιστό, έδινε τον τόνο σε θέματα που αφορούσαν το, την αδυναμία μου, την παιδεία, όπου εκεί έγκυται το μείζον πρόβλημα του τόπου μας. Εξακολουθεί να είναι η καρδιά του προβλήματος της Ελλάδας. Η ανεπάρκεια και η στραβή πορεία της παιδείας. Πρόσφατα, αλλά δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό, δημοσίευσα σε ένα ένθετο στο βήμα του της πρωτοχρονιάς ένα δυσέλιδο άρθρο για αυτό το πρόβλημα, επισημένοντας τα κέρια προβλήματα που την χαρακτηρίζουν και για τα οποία ειλικρινά μένω συνδετριμένος, διότι κανένα από αυτά τα στοιχεία που είναι η καρδιά του προβλήματος της παιδείας δεν τολμά να τα αντιμετωπίσει ούτε η σημερινή κυβέρνηση. Ήδη με αυτά που προσπαθεί τα ελάχιστα κατακλείζονται οι δρόμοι κάθε μέρα από πορείες διαμαρτυρίας οι οποίε φοβούμε θα οδηγήσουν πλέον όχι στην διχόνοια, στην διάλυση, όχι μόνο από πλευρά μαθητών και φοιτητών, γενικότερα. Νομίζω πλέον, ο κ. Διαμαντόπουλο υπεγόρευσε ιδιαίτερο, επισήμανε ιδιαίτερο το πρόβλημα δικαιοσύνη. Υπάρχει πλήρης αναρχία πλέον και δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κράτος δικαίου πλέον. Όταν όλοι οι διαπράττοντες αδικήματα κυκλοφορούν ανεδέστατα ελεύθεροι, ανεξαρτήτως του τι πράττουν, διότι έτσι προβλέπουν οι νόμοι και έτσι εφαρμόζουν ακόμη χειρότερα από ό,τι επιδιώκουν οι νόμοι οι δικαστές μας δεν υπάρχει καμία ποινή φυλακίζεως πλέον, όλοι είναι ελεύθεροι. Ακούτε συνεχώς τους δημοσιογράφους να λένε συνελήφθησαν πέντε. Ποτέ οι δημοσιογράφοι δεν λένε ποια ήπιαν η συνέχεια. Τι έγιναν αυτοί οι πέντε. Η πληροφορία είναι η εξής. Παρουσιάζονται σε κάποιο δικαστήριο, τους επιβάλλει, αν τους επιβάλλει κάποια ποινή, και μέχρι πέντε χρόνια, την επομένη κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι με αναστολή. Η κλη... το... Το... το πρόβλημα, το οποίο νομίζω πάει να αντιμετωπίσει ο σημερινό ποινικό κώδικα ο λίγων, αλλά δεν νομίζω ότι οι δικαστές θα ανταποκριθούν σε αυτό. Θα συνεχίσουν την πορεία τους, επιπλέον διότι και απειλείται η ζωή τους καθημερινά ξέφυγε από το θέμα. Απόψε ζήσαμε εν μικρό των μύθων μια, μιας αποτυχίας. Το επαναλαμβάνω. Οι στρουθοκάμιλοι εξακολουθούν να έχουν τα κεφάλια τους χωμένα στην άμμο. Η πορεία μας συνεχίζεται στα παραδοσιακά εμβολή με κάποιες ακτινοβολίες πιθανολόγησης βελτιώσεως της καταστάσεως, αλλά προσέξτε κάτι το οποίο επεσήμανα. Η αίθουσα είναι αρκετά γεμάτη. Πρώτη φορά βλέπω σε βιβλίο μου τέτοια προσέλευση, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ένας μόνον πολιτικός παρίσταται. Ο κύριος Στέφανος Πάνος. Ο κύριος Στέφανος Μάνος... Ορίστε. Ο Ζαβός. Δεν τον, δεν τον είδα. Εμπα... Ας μου επιτρέψει να θεωρήσω ότι ο κύριος Ζαβός δεν είναι πολιτικός. Αν έγινε τώρα, έγινε προσφάτως ο κύριος Μάνος είναι το σύμβολο της αποτυχίας του πολιτικού κόσμου. Έχει αποδοκιμαστεί όχι από τους πολιτικούς, από τον ελληνικό λαό. Ο... Δεν επανεξελέγει επειδή ήταν ταλαντούχος υπουργό και έδινε λύσεις. Και δεν είναι ο μόνος, ο κύριος Μπένος του Πασόκ, ο οποίος μας έδωσε τα ΚΕΠ, δεν ξαναεξελέγει. Ο κύριος Πεπονής που μας έδωσε το ΑΣΕΠ δεν επανεξελέγει. Ο κύριος Αυγερινός που μας έδωσε το σύστημα υγείας και όχι ο Μακαρίτης ο Γεννηματάς που ήταν και φίλος μου δεν επανεξελέγει. Όσοι έχουν προσφέρει κάτι από τον πολιτικό κόσμο δεν επανεκλέγονται διότι δεν τους θέλει ο ελληνικός λαός. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι διορίζουν και τακτοποιούν διάφορες μικροϋποθέσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή. Ε, θα ήθελα να, ευχα... να καταλήξω ευχαριστώντας θερμότατα τους παρουσιαστές, ιδιαίτερα τον κύριο Παπανδρόπουλο, ο οποίος κατέβα κόπο και προσπάθεια ιδιαίτερη, με εξαιρετική ευσυνειδησία και διακριτικότητα να παρουσιάσει μία υμνογραφία θα έλεγα αλλά τεκμηριωμένη ας μου επιτρέψει να προσθέσω στην προσπάθεια την δημοσιογραφική μου την προσπάθεια όλων μας στον οικονομικό ταχυδρόμο που ακριβώς διότι δεν έγινε δεκτός απεβλήθηκε αυτός από το εκδοτικό σύστημα. Τους ε, κυρίους Uh, λοιπούς ομιλητές, τον κύριο Λαμπρινόπουλο, τον κύριο Σερέζη, τον κύριο Βίβο Κόσκο, ελπίζω να μην τον κύριο Διαμαντόπουλο τον ανέφερα ήδη, <συσχερή> ε, την κυρία Βοβολίνη Ιδιαιτέρως, η οποία ε, θα έλεγα ότι έκανε ένα τόλμημα. Εξέδωσε ένα δύσκολο πολύ δαπανηρό βιβλίο στην έκδοσή του με αμφίβολη κυκλοφοριακή επιτυχία. Εύχομαι να πέσω έξω σε αυτό. Ίσως η σημερινή συγκέντρωση να με διαψεύσει. Θα ήθελα τέλος να πω ότι για τον Τίτλο του, πριν καταλήξω, θα ήθελα να, να προ... τρει παρατηρήσεις επί αυτών που ελέγχθησαν για το... Ο κ. Παπανδρόπουλος είπε ότι ο, ο... ο... οικονομικό Ταχυδρόμος αποκάλυψε την πορεία της επικυριαρχίας της σημερινής της Κίνας όταν ακόμα ουδείς γνώριζε περίπου πού βρίσκεται η Κίνα είναι το φαινόμενο Deng Xiaoping, για το οποίο είχα αρθρογραφήσει, αντιμετωπίζοντας υβριστικότατο αντίλογο από αρθρογράφους της αριστεράς, δικαιώθηκα και θα ήθελα μόνο να σας πω το εξής. Όταν επισκέφθηκα τον Πεκίνο, μου ήρθε το πρωί στις πρώτη μέρα που βρισκούν εκεί το αντίτυπο της λαϊκής ημερησία είναι η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας σε αγγλική έκδοση. Πάνω από τον τίτλο «Λαϊκή ημερησία» υπήρχε η εξής φράση «Κινέζοι γίνεται εκατομμυριούχοι». Ήταν το σύνθημα που εξαπέλυσε ο Ντέγκ Σιαο Ξιάου για να κάνει σήμερα την Κίνα, την εποχή εκείνη δεν υπήρχε τίποτα για να κάνει σήμερα την Κίνα να είναι η δεύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο με πορεία προς την πρώτη θέση. Μπορείτε να φανταστείτε, όχι το ριζοσπάστη που είναι αδιανόητο, κάτι τέτοιο, επαναλαμβάνω, είναι η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας αυτή, τον οποίο νυμνεί ο... ο ριζοσπάστης, αλλά Δόλος διανοείται μια τέτοια φράση. Αλλά διαρωτώ με αν θα μπορούσε οποιαδήποτε ελληνική εφημερίδα να σταθεί βάζοντα έναν τέτοιο τίτλο επάνω. Αυτή είναι η Πληροφορούμε ότι κινδυνεύουμε σε πέντε λεπτά ναι. να έχουμε λήξει εργασιών. Είναι η επιβεβαίωση της αποτυχίας και η αμφιβολία μου εάν θα βγάλουν ποτέ οι στροθοκοάμιλοι της κεφαλής τους έξω από την άμμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων προς όλους.